Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είμαστε ακόμα μία Δευτέρα κοντά μαζί με την εκπομπή Ιστορικές Διαδρομές. Σήμερα, Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου, όπως είχαμε προαναγγείλει, θα είχαμε μαζί μας, όπως και έχουμε, τον αγαπητό φίλο και παλιό συνάδελφο και ηθοποιό, τον Τάκη τον Ασημακόπουλο. Είναι κοντά μας για να μιλήσουμε μαζί και να μας πει τα της ζωής του, των εμπειριών του, της διαδρομής του, των ενασχολήσεών του με το χώρο του πολιτισμού. Ξέρετε όλοι σας και θα έχετε καταλάβει από τις εκπομπές που κάνουμε ότι είμαστε ένα web radio στη Νέα Σμύρνη που αγαπά πάρα πολύ αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι, νους υγιής εν σώματι υγιή. Ασχολούμαστε τόσο με τον αθλητισμό όσο και με τον πολιτισμό. Ο καθένας το είδος του που λένε. Άλλος κάνει το ένα, άλλος κάνει το άλλο. Έτσι λοιπόν, καλωσορίζω τον Τάκη. Καλώς σας βρήκα. Και ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Ήταν κάτι που δεν το περίμενα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή. Ήταν κάτι που το τριγύρναγα πολύ καιρό. Πότε θα συντονιζόμασταν να μπορέσει να γίνει. Και να που βγήκε. Και έτσι, για να κάνουμε μία μικρή εισαγωγή για να γνωριστούμε εσείς που μας ακούτε και να μπορέσετε να έχετε μία καλύτερη εικόνα του τι είναι αυτά που θα λεχτούν και που θα μας πει ο αγαπητός Τάκης. Έτσι, να σας κάνω λοιπόν εγώ μία μικρή εισαγωγή πριν να δώσουμε το λόγο στον Τάκη για να αρχίσει να μας ξετυλίγει το κουβάρι της ζωής του. Ο Τάκης ή Σταμάτιος, όπως είναι το βαπτιστικό του όνομα, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1940, μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη. Η Αθήνα αρχίζει και ζει πράγματα και γεγονότα ιστορικά. Μιας κατάστασης όπου ξεκινάει να υπάρχει κατοχή από ένα συνοθήλευμα διαφόρων πολλών στρατών και να περνάει όλα αυτά τα πράγματα τα γνωστά που πέρασε. Γεννήθηκε στην Πλάκα. Είμαστε συμπατριώτες. Καθότι εγώ γεννηθήκα εγώ στην Πλάκα. Λοιπόν, ο Τάκης σαν μεγάλωσε τον τράβηξε η τέχνη και έτσι σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, αλλά πήγε και στο εξωτερικό για να κάνει επέκταση αυτών των σπουδών. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να αρχίσω να σας λέω εγώ διαβάζοντας, αφού έχουμε τον ίδιο δίπλα μας, κοντά μας, και να αρχίσει να μας τα ξετυλίγει ο ίδιος. Ναι. Από πολύ πριν να φτάσει να βρίσκεται στην περίοδο εκείνη που σπουδάζει, πηγαίνουμε πίσω-πίσω το χρόνο. Ας πάμε από την αρχή. Ναι. Όπως είπες, γεννήθηκα στην Πλάκα, στην οδό Αδριανού. Στο Θησίο. Στο Θησίο. Mm. Είναι η αρχή της Αδριανού, η οποία καταλήγει στην πύλη του Αδριανού, όπως και είναι ένας δρόμος έτσι, δρόμος, ο οποίος κάνει αρκετές λοξοδρομήσεις. Ακριβώς. Δεν είναι μια ευθεία, όπως ήταν και η ζωή μας. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν Αύγουστος βέβαια όταν γεννήθηκε, όπως είπες, και μετά από λίγο καιρό άρχισε ο πόλεμος, τον Οκτώβριο. 28 Οκτωβρίου ξεκίνησε ο πόλεμος. Έτσι ο πατέρας μου έφυγε. Και όταν γύρισε από τον πόλεμο δεν με αναγνώρισε, δεν περίμενε να δει ένα μεγαλωμένο παιδί. Ο Δημήτρης ο Ασημακόπουλος. Ο Δημήτρης ο Ασημακόπουλος. Και
ήταν μια εποχή πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη. Ένας παγκόσμιος πόλεμος ήταν, δεν ήταν αστείο. Και με μια χώρα η οποία ήταν η υποκατοχή, δεν ήταν καθόλου μέσα στις προσμετρούμενες μεγάλες δυνάμεις. Α, βέβαια, ναι. Ήταν μια παριά όλων των δρόμενων της ιστορίας. Ασφαλώς. Όπως θέλουν να συνεχίζουν να μας έχουν, παρόλο το ότι δεν μας αξίζει και δεν είμαστε κάτι τέτοιο. Και εσύ δεν είμαστε εφόσον δεν το πιστεύουμε. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, ναι. Ο πατέρας μου είχε στην γωνία Αδριανού και Αγίων Ασωμάτων ένα εστιατόριο. Το ονομαζόμενο. Το ονομαζόμενο Θυσίων. Ήταν απέναντι από το σταθμό του ηλεκτρικού σταθμού. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ακόμα το κτίριο. Το κτίριο, αλλά είναι κάτι παρεμφερή ίσως επαγγελματικά. Σουβλατζίδικα ίσως κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Όμως τότε ήταν ένα εστιατόριο καθώς πρέπει. Mm-hmm. Ήταν αυτά τα εστιατόρια της εποχής με τα άσπρα τα πεζομάντιλα. Με τους γλόμπους τους λευκούς στο ταβάνι, ήταν έτσι. Με πιο... τα γκαρσόνια τα οποία ήταν επιδεδειμένα τη μακριά άσπρη τους ποδιά. Ναι, είχαν ποδιά και ένα σακάκι. Ναι. Δεν ήταν του στυλ του γαλλικού, βέβαια. Ναι, 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 ναι. Ελληνικό, ναι, ναι. Και η μητέρα μου, η οποία εργαζόταν, δεν μαγείρεψε ποτέ. Τρώγαμε όλοι στο εστιατόριο. Βέβαια, εφόσον υπάρχει εστιατόριο, ποιος ο λόγος να μαγειρεύει. Ναι. Ήταν βέβαια δύσκολα χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, γιατί τα πρώτα ήταν ο πόλεμος, μέχρι που φύγανε οι Γερμανοί. Λοιπόν, αυτά τα χρόνια, τα τόσο έτσι, δύσκολα και εγώ σε τόσο μικρή ηλικία, έχω συγκρατήσει 2-3 πράγματα που ο αδελφός μου που ήταν μεγαλύτερος δεν τα θυμάται. Ο αδελφός μου ήταν 3 χρόνια μεγαλύτερος. Λοιπόν, ένα πράγμα και θέλω να το αναφέρω γιατί εισφράγησε και τη ζωή μου αυτό το γεγονός. Ναι, ναι. Το ανακάλυψα όμως πολύ μετά, όταν ήμουνα 35 χρονών και ζούσα στην Αγγλία, από διασταύρωση επιστολών με τη μητέρα μου που ζούσε στην Ελλάδα για να διαπιστώσω αν ήταν έτσι. Λοιπόν, το 1944, εμείς, όπως καταλαβαίνεις, είμαστε σε μια περιοχή που ήταν τότε, ο αρχαιολογικός χώρος ήταν ελεύθερος, το Θυσίο ήταν το σινεμά που πηγαίναμε τέλος πάντων. Να κάνω μια παρένθεση εδώ, ναι. Και να πω σε όσους δεν ξέραν ή σε όσους μπορεί να γνωρίζουν, να τους το θυμίσω ότι όλος ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας αγοράς, της σημερινής αρχαίας αγοράς, δεν είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Που βλέπουμε σήμερα. Τότε ήταν όλο σκεπασμένο κανονικά με το έδαφος που υπάρχει δεξιά και αριστερά, έτσι. Ως υπερυψωμένο σε σχέση με τον αρχαιολογικό χώρο, και από πάνω ήταν κανονικότατα χτισμένα σπίτια. Ήταν μια ολόκληρη συνοικία η οποία ενωνόταν με τα πετράλωνα. Αυτό δεν το πρόλαβα. Ναι. Όταν ήμουν παιδί. Δεν το προλάβες, διότι ξεκινάει, αυτό ήθελα να πω εγώ, ναι. Ότι αυτό ξεκινάει το 1936. Ναι. Και πώς ξεκινάει. Ξεκινάει με ένα αίτημα που κάνουν οι Αμερικανοί μέσω της Αμερικάνικης Αρχαιολογικής Σχολής. Ακριβώς. Οι οποίοι ενδιαφέρονται να έρθουν να ανασκάψουν την περιοχή αυτή. Και τι συμβαίνει. Συμβαίνει το εξής παράδοξο. Αυτοί είναι διατεθειμένοι να κάνουν οτιδήποτε χρειάζεται για να χρηματοδοτήσουν την ανασκαφή και να προχωρήσουν στα ευρήματα, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να δεχτούν να βρίσκονται οι κάτοικοι που βρισκόντουσαν εκεί, σε εκείνη την περιοχή, και ζητάνε να ξυλωθούν όλα τα σπίτια. Mm-hmm. Λέει, διώχτε τους αυτούς από εκεί, περιχαρακώστε την περιοχή που θέλουμε να ανασκάψουμε, και αφού γκρεμιστούν όλα αυτά τα σπίτια, τότε ξεκινάμε διαφορετικά. Δεν μας εγκρίνουν τη χρηματοδότηση από την Αμερική. Μάλιστα. Και έτσι. Ναι, αυτό δεν το ξέρω, γιατί όταν ήμουν εγώ σε αυτή την ηλικία που λέμε, ήδη η αγορά ήταν ελεύθερη. Εμείς μπαίναμε, βέβαια, μπαίναμε από τα συρματοπλέγματα, γιατί τότε είχε ένα απλό συρματοπλέγμα. Και να σου πω και ένα περιστατικό, τι έκανα εγώ εκεί κάποτε.
και παίζαμε σε με κάποια αγάλματα, γιατί υπάρχει ένα άγαλμα νομίζω του Αδριανού, που αυτό είχε κάτι άλογα, τα οποία μετά τα τοποθέτησαν στο οδείο που κάνανε μια, ξέρω εγώ, αναστήλωση του κτηρίου. Αλλά εμείς παίζαμε σε αυτά τα μάρμαρα, αυτά ελεύθερα, δεν υπήρχε πρόβλημα. Αλλά θέλω να σου πω, για να συνεχίσω εκείνο το περιστατικό, ότι το 1944 ήταν ακόμα οι Γερμανοί και ήταν ένα καλοκαίρι, μάλλον νομίζω ήταν Αύγουστος, δεν θυμάμαι, αλλά ήταν καλοκαίρι γιατί η παράσταση έγινε στο Ηρώδιο. Mm-hmm. Το Ηρώδιο βέβαια δεν είναι όπως είναι σήμερα, ήταν σε μια πολύ κακή κατάσταση, αλλά μπορούσε να γίνει παράσταση. Λοιπόν, ανέβηκε το Φιντέλιο του Μπετόβεν, επειδή ο συνθέτης ήταν Γερμανός και θέλανε και οι Γερμανοί να ανέβει. Ο λόγος όμως που ανέβηκε δεν ήταν για τους Έλληνες ο ίδιος. Η υπόθεση του Φιντέλιο είναι για την απελευθέρωση των φυλακισμένων και είχε ένα συμβολικό χαρακτήρα. Ακριβώς. Και ο πατέρας μου, ο οποίος ανήκε στην αριστερά, δηλαδή τότε ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα πολύ δυνατό και δεν αγαπούσε ιδιαίτερα τη μουσική, την όπερα δηλαδή, η μητέρα μου την αγαπούσε όμως. Και αποφασίσαν να βγάλουν εισιτήρια. Και πήγαμε να δούμε την παράσταση. Επειδή τα παιδιά δεν τα θέλανε να μην κάνουν φασαρία, η μητέρα μου μας πήρε με τον αδελφό μου και μας πήγε στο απάνω διάσωμα που δεν είχε ακόμα αναστηλωθεί, αλλά είχε έτσι κάποιους αστυνόμους που φυλάγανε, και μας άφησε στην προσοχή των αστυνόμων για να μας πάρει μετά το τέλος της παράστασης. Καταπληκτικά πράγματα. Όταν τελείωσε η παράσταση, εγώ θυμάμαι τα πάντα από την παράσταση, ενώ ήμουν 4 ετών, γι' αυτό το λέω. Θυμάμαι ήδη, ούτε τα καμαρίνια υπήρχαν τότε, και ο χορός, η χοροδία δηλαδή, που είναι οι ρακένδυτοι αυτοί, ήταν έξω και εμένα μου είχαν εντυπωσιάσει, γιατί ήταν όλοι οι ρακένδυτοι για να μπουν μετά μέσα στο χώρο της παράστασης. Όχι, για να μπουν στην παράσταση, αλλά δεν είχε καμαρίνια και ήταν εκεί. Υπαίθρια την όμως. Οπότε ήταν σε κοινή θέα. Σε κοινή θέα ήταν. Λοιπόν, όταν τελείωσε η παράσταση, μου αποτυπώθηκε τόσο πολύ η μουσική, που ήμουν ένα παιδάκι, πάρα πολύ, σου λέω. Κατεβαίνοντας από την Ακρόπολη, από το Ηρώδιο δηλαδή, στο σπίτι μας που ήταν λίγο πιο κάτω, ναι, εγώ τραγούδαγα το Φιντέλιο. Και τώρα, ο αδερφός μου, όταν του το είπα τώρα τα τελευταία χρόνια για αυτό το πράγμα, για αυτή την παράσταση, δεν θυμάται τίποτα, ναι, ότι το είδαμε, και μου λέει, έλα που θυμόσουνε, μου λέει, τη μουσική τώρα, είναι δυνατόν. Λέω, μα δεν θυμάσαι που κατηφορίζαμε και περνάγαμε και από το σινεμά του Οδυσσίου και εγώ έλεγα την άρια των σκλαβωμένων. Μου λέει, είσαι τρελός, αποκλείεται. Να σου πω όμως τι έγινε. Όταν ήμουν στην Αγγλία, mm-hmm, και το λέω αυτό, γιατί εκεί εμφανίστηκε η Μαρία Κάλλας. Mm-hmm. Γι' αυτό το λέω περισσότερο, ναι, για την παράσταση. Ναι, ναι. Φυσικά κανένας δεν ήξερε ούτε η Μαρία Κάλλας τότε, ούτε τίποτα από το αυτό που έγινε μετά η γυναίκα. Η Μαρία Κάλλας. Η Μαρία Κάλλας, Κάλλας. Στο Λονδίνο, λοιπόν, βγήκε μια βιογραφία της το 76, εκείνη πέθανε το 77, λίγο πριν πεθάνει. Είχε βγει μια βιογραφία από δύο Αμερικάνους συγγραφείς και το ξεφίλησα το βιβλίο και είχε την εργογραφία της. Τι είχε, και τη δισκογραφία, τα πάντα. Και καθώς βλέπω στο τέλος που πρωτοτραγούδησε όλη της την καριέρα, βλέπω Ηρώδιο 44 Φιντέλιο. Δεν είναι δυνατόν, είναι αυτό. Και γράφω στη μητέρα μου ένα γράμμα, το οποίο το έχω ακόμη, το μόνο γράμμα που έχω τη μητέρα μου. Και μου λέει συγκινημένη, μου γράφει συγκινημένη, τι μου θυμίζεις, μου λέει, τι μου θυμίζεις. Οι Γερμανοί μπορεί να ήταν γουρούνια, αλλά αγαπάγανε πολύ την κλασική μουσική. Αλλά ναι, είναι αυτή η παράσταση που είδαμε.
Κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Και πρέπει να σου πω ότι αυτή η παράσταση με σφράγισε και σαν άνθρωπο. Καταρχήν η μητέρα μου ήθελε να γίνω όχι ηθοποιός, τραγουδιστής της όπερας, γιατί είχα μια καλή φωνή όταν ήμουν παιδί. Ναι, ναι. Αλλά κάποια στιγμή όταν ήμουν 7 ετών μου βγάλαν τις αμυγδαλές και αυτό δεν βοηθάει. Ναι, ναι, υπάρχει αλλίωση της φωνής. Ναι, ναι. Αυτή, για να τραγουδήσεις, όχι ναι, ναι, να μιλήσεις. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, παρόλο ότι πολλούς τους επηρεάζει και στη φωνή, δηλαδή ναι, αλλάζει η χρειά της φωνής. Ναι, ναι, δεν έχεις την ίδια ευκολία της γκάμας που ναι, χρειάζεται για την όπερα. Αλλά ήθελα να γίνω εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Ναι, 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 ναι. Γιατί εγώ με επηρέασε τόσο πολύ αυτό που πήγα προς... Βέβαια, ο αδελφός μου δεν επηρεάστηκε, ήταν και θέμα ιδιοσυγκρασίας, θέλω να πω. Όποιος ακούει το Φιντέλιο δεν γίνεται... Ναι, καλά, όπως είπα. Είναι να του πάει και να μπορεί κιόλας, έτσι. Ακριβώς. Είναι σαν να λέμε ότι όλοι θέλουμε να γίνουμε αστροναύτες. Μπορούμε, δεν μπορούμε. Ακριβώς, ακριβώς. Και έτσι έγινε, δηλαδή. Αυτό, πρέπει να σου πω, πραγματικά με σφράγισε προς την τέχνη, προς την τέχνη του θεάματος, τέλος πάντων. Οπότε, δηλαδή, από τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχεις αρχίσει και έχεις εσύ μία ιδέα το ότι αυτό που θέλεις να ακολουθείς στην πορεία της ζωής σου, τελειώνοντας το δημοτικό, το γυμνάσιο, το οποίο γυμνάσιο τότε ήταν ενιαίο και ήταν... Ενιαίο ήταν, ναι, ναι, δεν υπήρχε ναι, τότε λύκη, ναι, ήταν ναι, αυτό ναι, που τώρα λέμε και τελειώ... Ναι, και τελειώνοντας, δηλαδή, είχες βάλει σκοπό εσύ και στόχο να πας στη δραματική σχολή. Ακριβώς, ακριβώς. Και πώς... Είναι σοβαρό. Πώς κυλάει όλο αυτό? Το με το πριν ή το μετά? Από το πριν μέχρι το μετά. Από το πριν. Από το πριν, κοίταξε, είχα μία έφεση προς το θέαμα. Ναι. Οι δικοί μου αγαπάγανε πολύ το θέαμα, έτσι κι αλλιώς. Όχι για την παράσταση αυτή, ήταν μια ειδική περίπτωση. Καλά, εντάξει. Αλλά ναι, πηγαίνανε ναι, πάρα πολύ στο θέατρο. Mm-hmm. Πάρα πολύ στο θέατρο. Και έχω σκοπό κιόλας να σε ρωτήσω, επειδή αναφέρεσαι και επειδή έχεις κάνει πολύ θέατρο και θα μας αναφερθείς και σε αυτό, θέλω να σε ρωτήσω να ακούσουμε τις σκέψεις ενός ο οποίος έχει ζήσει μέσα στο θέατρο ως ηθοποιός. Τι σημαίνει το θέατρο για την ψυχή του ανθρώπου? Κοίταξε. Για την ψυχή του ανθρώπου. Ξέρεις γιατί το λέω? Ναι. Θέατρο ενδεχομένως παίζουμε όλοι μας σε καθημερινή βάση. Καλά. Στην καθημερινότητά μας. Ναι, γιατί είναι έμφυτο. Και το θέατρο είναι... στον άνθρωπο είναι έμφυτο. Ναι. Άλλο αν θέλει μια εξειδίκευση. Ναι. Για πάρα πολλοί άνθρωποι παίζουν ναι, στην καθημερινότητά τους ναι, θέατρο. Ναι, απλώς, καλό ή κακό. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, το ότι διαφοροποιείται και εμφανίζεται με μια αλφα δυναμική ανάλογα τον τομέα που καλύπτει, ναι, το εύρος και την επίδραση που έχει πάνω στους ανθρώπους. Ναι. Και έτσι καταντάμε να λέμε, ας πούμε, ξέρω, η πολιτική μεγάλη θεατρίνη, ναι, αλλά είναι άλλης ποιότητας. Βέβαια. Ενώ είναι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή αυτή η φιλοσοφία που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες σε σχέση με το τι ονομάζανε θέατρο και το πώς το διαχωρίζανε και το είχανε και ξεχωριστό. Και υπάρχει ο εξής συσχετισμός, ο οποίος φαίνεται και αρχιτεκτονικά κιόλας. Δηλαδή, οι αρχαίοι Έλληνες, άμα προσέξεις, έχουν δύο ξεχωρισμένα πράγματα. Αυτούς που τους καλούνε να προσεγγίσουν το θέατρο, που είναι η γνωστή σκηνή με αυτό το πέταλο που κάνουν τα θέατρα, και εκεί μένουμε, θέατρο ονομάζουμε αυτού του είδους τη σκηνή. Αλλά πριν να τους αφήσουν να πάνε εκεί, τους έχουν οδηγήσει μέσα από αυτό που γνωρίζουμε ως κτίσμα ναού. Ναι, γιατί έχει ξεκινήσει έτσι ναι, το θέατρο. Ναι. Η ρίζα του θεάτρου είναι θρησκευτική. Ναι. Όπως και το νεότερο θέατρο είναι. Ναι. Δηλαδή ναι, από τον Μεσαίωνα και μετά που ξαναρχίζει πάλι το θέατρο, ξεκινάει πρώτα με τα μυστήρια που γίνονταν στις εκκλησίες. Ναι. Αναπαράσταση, ας πούμε, των παθών του Χριστού. Και ναι. Έτσι ξεκινάει ναι, το θέατρο και εξελίχθηκε αυτό που έχουμε σήμερα. Ναι. Ναι. Το ίδιο είναι και με το αρχαίο θέατρο. Ναι. Ξεκίνησε για θρησκευτικούς λόγους και μετά αυτονομήθηκε το θέατρο. Ναι. Και υπάρχει όμως η εξής διαφορά. Βλέπεις ότι αυτό που αφορά αυτό καθεαυτό την ψυχή ναι, ως θέατρο ναι, η σύγχρονη θρησκεία
το εντάσσει μέσα στο ιερό, το οποίο είναι άβατο για τον υπόλοιπο κόσμο. Ενώ το θέατρο είναι... ενώ το θέατρο είναι ο τρόπος που θα κάνει να εξασκήσει εσύ την ίδια σου την ψυχή για να εκφραστεί. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν βλέπεις ότι ενώ οι αρχαίοι τα έχουν ως δύο ξεχωριστά αρχιτεκτονήματα, τα οποία τα συνδέουν με ένα επίπεδο εισαγωγής και μετά προώθησης στη θεατρική σκηνή. Δηλαδή πρέπει, ο άλλος πρέπει μέσα στον ναό να περάσει την κάθαρση και αφού ετοιμαστεί, ναι, να πάει να αντιμετωπίσει ανοιχτή την ψυχή του, τότε τον αφήνουν να πάει στο πέταλο. Ναι. Εδώ γίνεται η ένωση των δύο αυτών αρχιτεκτονικών χωριστών πραγμάτων που τα έχουμε ως χωριστά στην παλαιότερη εποχή και βλέπουμε ότι ο κυρίως ναός ο λεγόμενος είναι ο ναός των αρχαίων και το θέατρο είναι το ιερό της επέκτασης του ναού με την σημερινή έννοια. Ακριβώς. Με τη μόνη διαφορά όμως ότι μέσα στο χώρο που γενική αφορά την ψυχή υπάρχει το άβατο για τους πιστούς. Ναι. Δεν τους αφήνουν να μπουν μέσα. Ναι. Εκεί πηγαίνει μόνο το ιερατείο. Ακριβώς. Και υποτίθεται ότι στέκονται στα μυστήρια από πίσω που αφορούν την ψυχή και βγαίνουν και σου δίνουν το μήνυμα που αφορά την ψυχή, χωρίς όμως να σε αφήνουν να πας εσύ εκεί μέσα. Ναι. Ενώ υπάρχει μια διαφοροποίηση στην αρχαιότητα, όταν είσαι έτοιμος, αφού έχεις περάσει μέσα από το ναό, να δεχθείς, να έρθεις αντιμέτωπος με το τι είναι η ψυχή σου και να σου εκδηθεί και να σου αποκαλυφθεί ολόκληρος ο εαυτός σου, ναι, μέσω αυτής της διαδικασίας, ναι, εκεί καλείσαι να συμμετάσχεις και εσύ. Βέβαια. Στους αρχαίους. Στους αρχαίους. Μα όλο αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία και νομίζω ότι δεν και είναι και πολύ μεγάλη συζήτηση. Ναι. Απλώς το θίγω σαν μια μεγάλη παρένθεση. Βέβαια. Είναι πολύ σοβαρό θέμα για το αρχαίο θέατρο. Απόδειξε ότι είναι τόσο ζωντανό που παίζεται και σήμερα. Με καλό τρόπο ή με κακό, αλλά τα κείμενα είναι κείμενα. Τα κείμενα είναι αυτά που ήταν. Ναι. Είναι πολύ σημαντικά κείμενα, ναι, και πάνε στο βάθος της ανθρώπινης ψυχής. Και το εκπληκτικό είναι το ότι ως κείμενα, ναι, ενοιολογικά βλέπεις ότι παραμένουν τα ίδια. Ναι. Μπορεί να διαφοροποιούνται ως προς το, ναι, αν θα έχουν κάποια τροποποίηση ή αν θα έχουν κάποια άλλη χρήση γλώσσας. Ναι. Νοηματικά όμως, ναι, παραμένουν τα ίδια. Νοηματικά είναι αξεπέραστα. Σου απευθύνονται ακόμη. Ναι. Παρότι έχουν κάποια τα οποία δεν σε αφορούν εσένα σήμερα, ναι, 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 τα πρόσωπα υποφέρουν, μαθαίνουν και είναι σαν να είναι σημερινοί άνθρωποι. Mm-hmm. Την έκλεισα την παρένθεση. ήταν πολύ μεγάλη, ε. Ναι, ήταν μια παρένθεση η οποία όμως δεν μπορούμε να την ανοίξουμε περισσότερο. Όχι, είναι ένα φοβερό. Ήμουν υπερβολικός ίσως. Όχι, ήταν μια ευκαιρία να πούμε και γι' αυτό. Ναι. Τώρα για να επανέλθω. Ναι, είχαμε πει στο πριν και στο μετά, πώς ξεκινάει σε σχέση με το θέατρο. Ναι. Η δική μου, όπως έλεγα πριν, αγαπούσαν το θέατρο. Και πηγαίναμε και αγαπούσαν όλη την γκάμα των θεάτων της εποχής, δηλαδή από επιθεώρηση, η οποία επιθεώρηση ήταν αξεπέραστη εκείνη την εποχή, ήταν όλοι αυτοί οι κολοσσοί ηθοποιοί που τους βλέπουμε στο σινεμά, στις μαύρο-άσπρες ταινίες και που τέλος πάντων αδικούνται κιόλας, αλλά ήταν στην επιθεώρηση, ήταν αστέρια, ήταν μεγάλοι και δηλαδή, εφιέστατη ήταν οι άνθρωποι. Ήταν εφιέστατη. Δηλαδή, άμα καθίσει και σκεφτεί κανένα, ότι πάρα πολλές φορές αυτοσχεδίαζαν, ναι, και βγαίνανε όμως τόσο πολύ πετυχημένοι στον αυτοσχεδιασμό τους. Ήταν εξαιρετικοί ηθοποιοί. Ήταν μεγάλοι ηθοποιοί. Mm-hmm. Σαν και αυτή τη φουρνιά των 20 ηθοποιών που κρατάνε και τους πρώτους ρόλους στις ταινίες σήμερα, όπως ήταν ο Βλονίτης, η Βασιλιάδου, ο Ρέστης, ο Μακρύς. Πού να τους θυμηθώ. Αυτοί ήταν κολοσσιαίοι ηθοποιοί. Mm-hmm. Αν ήταν δηλαδή σε άλλη χώρα, θα ήταν διεθνούς φήμης. Mm-hmm. Απλώς έτυχε να ζήσουν και αυτοί στην Ελλάδα και σε εποχές που ήταν λίγο έτσι πιο... Χαλεπούς καιρούς. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, αγαπάγανε αυτό το θέατρο, αλλά αγαπάγανε την πρόζα,
που έπαιζε ο Λογοθετήδης, ο Μουσούρης, το Εθνικό Θέατρο της Εποχής, που ήταν έτσι για μας, σαν νέα παιδιά που ακόμα είμαστε 8-10 χρονών πριν την εφηβεία, εμένα με επηρέασε πάρα πολύ αυτό. Είχα όμως μια τάση. Περιμένω να σου πω, εκεί στο σπίτι που μέναμε, στην Αδριανού, λίγο πιο πέρα, ήταν η πλατεία Αγίου Φιλίππου, στην οποία ήμουν και παπαδάκι. Που ήταν της μόδας εκείνη την εποχή, όλα τα παιδιά ήταν παπαδάκια, αλλά... και ήταν και στη χοροδία. Και εκεί στον Άγιο Φίλιππο που πήγαινα, τόσο πολύ μ' άρεσε η παράσταση των ιερέων, που κι εγώ ήμουν ένα τίποτα βέβαια σε όλο αυτό, στην πολυτέλεια των αμφίων που είχαν, που κι αυτό με επηρέασε. Πάρα πολύ με επηρέασε. Μ' άρεσε αυτή η παράσταση που έβγαινε αυτός ντυμένος στην ωραία πύλη. Στα πλουμιστά ακριβώς, του. Αφού ναι. Θυμάμαι έτσι καμιά με φορά. Με τα πετράδια που είχαν. Με τα πετράδια. Ναι, ναι. Όχι μόνο αυτό. Επειδή με συμπαθούσαν πάρα πολύ και εκεί και στην εκκλησία, είχα το ωραιότερο ράσο σαν παπαδάκι. Και είχα ζητήσει και κάτι σταυρούς για να τους ράψει η μάνα μου απάνω. Όχι τους απλούς που είναι ένα σιριτάκι απλό, αλλά όπως είπες με πετράδια. Ναι, ναι, ναι. Άρα. Ήδη από το είχε από τότε. Ακριβώς. Εν τω μεταξύ, εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Πίσω από τη Στουάτο Αρτάλου, στην οδό Κλάδου, ήταν το δημοτικό σχολείο που πήγαινα. Δηλαδή, πολύ κοντά στο σπίτι μας. Και η Στουάτο Αρτάλου δεν είχε ακόμα αναστηλωθεί. Ναι, γιατί δεν υπήρχε καν. Υπήρχε. Υπήρχε σαν ερείπιο. Σαν ερείπιο. Όχι σαν κτίριο. Αλλά υπήρχε, ο πίσω τείχος υπήρχε σε πολύ καλή κατάσταση. Σε μεγάλο ύψος, κάτι υπολείμματα από τις κολόνες και διάφορα τέλος πάντων, αλλά εμείς στο διάλειμμα μπαίναμε και παίζαμε στη Στουάτο Αρτάλου και ήμουνα σε αυτό το σχολείο. Και όταν έφευγα για να γυρίσω στο σπίτι που ήταν η απόσταση και από 200 μετά, τραγούδαγα εγώ, τραγούδαγα στον δρόμο. Και μ' άκουγε η μητέρα μου από τον μπαλκόνι και μου λέει, έλα παιδί, θα γίνεις της όπερας, θα γίνεις της όπερας. Σε ενίσχυε κιόλας. Ναι. Έλα στο σπίτι, ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά μετά όμω το μετάνιωσε γιατί μου έκοψε τις αμυγδαλές. Και αχ, λέει, εγώ φταίω που τις έκοψα, θα είχες γίνει της όπερας. Τελικά δεν έγινε της όπερας. Πρέπει να πει ότι εγώ φταίω που τις έκοψα. Άμα υπήρχε. Μπορεί και να μην γινόταν. Μπορεί και να μην χρειαζόταν. Όχι, και μπορεί να μην γινόμουν και της όπερας. Γιατί πέρασαν αρκετά χρόνια και όταν πήγαινα στο γυμνάσιο, στο Λύκειο δηλαδή τότε. Ήδη είχα αποφασίσει ότι θα πάω προς το θέατρο. Γιατί... Πώς την παίρνεις αυτή την απόφαση? Αυτή την απόφαση... Τι είναι αυτό που σου κάνει τη στροφή, έτσι, για να μπαίνουμε και πιο μέσα δεν έγινε στο θεατρικό, στο δικό σου. Ορίμανση έγινε. Δεν έγινε στροφή. Εξέλιξη δηλαδή. Ήταν εξέλιξη μιας επιθυμίας βαθύτερης. Διότι θυμάμαι ότι όταν ήμουνα στο σπίτι, διάβαζα ή ένα λογοτεχνικό ή κάτι από ιστορία αυτό και όπως τώρα που έχει τα μικρόφωνα εγώ έκανα τα αυτιά μου με τα χέρια μου. Α, οπότε ξέρετε, ναι, όταν βάζεις τα χέρια και αντυχούν. Ναι, και μου άρεσε ο τρόπος... Και έκανε μια μορφή ηχείου. Ακριβώς. Και μου άρεσε να ακούω αυτά που διάβασα και να παίζω... Με τον ήχο. Ιδιαίτερα ξέρεις, άμα κάνουμε αυτό το πράγμα την ώρα που μιλάμε... Αλλάζει ο ήχος. Ναι. Έχουμε παίξει όλοι έτσι. Ναι, ακριβώς. Αλλά εκτός το ότι μου άρεσε αυτό, μου άρεσε ο τρόπος που το διάβαζα, που έδινα έτσι, έκανα αλλαγές στη φωνή, ανέβαινε, κατέβαινε, ανάλογα με το περιεχόμενο αυτό που διάβαζα και το έκανα μόνος μου, δεν μου είχε πει κανένας τίποτα. Καλά, εντάξει, τώρα και δεν ξέρεις. Με προκαλείς τώρα να σου πω ότι τα γράμματα που μαθαίναν τότε τα παιδιά, ναι, ήταν εντελώς διαφορετικά ως βάση γλώσσας, ναι, από αυτά που μαθαίνουν τα σημερινά, διότι, ναι, υπήρχε αυτή, αν θέλεις να την πω, η έστω δυσκολία, η οποία όμως έχει μία άλλη γεύση και μία άλλη οντότητα, της οξίας, της βαρίας, της περισπομένης, της, ναι, της ψηλής, της δασίας, που όλα αυτά τα πράγματα σημαίνουν εκφορά του λόγου. Ναι, βέβαια. Όταν, λοιπόν, αρχίσεις... συνειδητοποίηση. Δεν το είχαμε συνειδητοποίησει, αλλά όταν το μάθαινες... Αυτά είναι τα πνεύματα για να... Για να φτιάχνουμε το... Ναι, δεν το είχαμε διδαχθεί αυτό, τουλάχιστον, ναι, στην εποχή μου. Δεν το είχαμε, ναι, διδαχθεί ότι αυτά τα πνεύματα παίζουν ένα τέτοιο ρόλο, ναι, και για μας τώρα. Τώρα δηλαδή τότε. Αλλά εγώ με το διάβασμα που έκανα, μόνος μου
αναπτύχθηκα καλίως αυτό. Mm. Και θυμάμαι ότι όταν πια είχα μπει στο γυμνάσιο, στις πρώτες τάξεις του γυμνάσιου, έγραφα καλές εκθέσεις. Mm. Και όταν μετά από λίγο καιρό, λίγες μέρες, ερχόταν ο καθηγητής και να πει ποιες είναι καλές αυτό και τα λοιπά, να τις διαβάσουμε, ήμουν συχνά σε μια τέτοια θέση. Και διάβαζα την έκθεσή μου. Πρέπει να σου πω ότι πολλές φορές κλαίγανε οι συμμαθητές μου. Από τα περιγραφόμενα. Από τον τρόπο που διάβαζα. Ναι, 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 ναι. Γιατί ήταν λίγο συγκινητικό το θέμα, ή δεν ξέρω, θυμάμαι έτσι μια αυτή. Και μάλιστα με είχε ρωτήσει και ο καθηγητής και μου λέει: παιδί μου, είναι δική σου η έκθεση, εσύ τη γράψανε. Λέω: όχι, είναι δική μου. Μα από πού έχει επηρεαστεί. Λέω: κοιτάξτε, διαβάζω, λέω Βενέζη, που ήταν αλήθεια. Βέβαια, ναι. Ήμουν στην εφηβεία, ήμουν μικρός, αλλά διάβαζα. Ναι. Και ήταν για την μικρασιατική καταστροφή κάτι που είχαν έρθει από την Ατάλεια, ας πούμε, και εγώ το είχα κάνει έτσι σαν ένα μικρό μονόπρακτο, σαν ένα μικρό μονόλογο μάλλον, την έκθεσή μου, και είχαν συγκινηθεί πάρα πολύ. Όμως όταν τελείωσα το γυμνάσιο, δηλαδή το σημερινό λύκειο, πρέπει να σου πω ότι οι δικοί μου και οι τρεις, δηλαδή και ο αδερφός, δεν θέλανε να γίνω ηθοποιός. Όλοι, αλλάξανε. Και ο αδερφός μου ακόμα. Ναι, όχι, δεν είναι αυτό. Το βλέπαν το πράγμα περισσότερο βιοποριστικά. Δεν βλέπαν ότι εγώ ήμουνα προς τα εκεί που ήμουνα. Αλλά λέει τι θα γίνει και πού θα αυτό. Και πώς θα ζήσει. Και πώς θα ζήσει. Ναι, ναι. Βέβαια, τότε τα θέατρα ήταν λίγα, αλλά ήταν και λιγότερη και η ηθοποίηση. Σήμερα είναι και πολλά τα θέατρα και πολλοί ηθοποίηση. Αλλά και τότε ήταν ένα ανάλογο θέμα. Υπάρχουν και τα τόσα άλλα πολλαπλά τεχνολογικά μέσα τα οποία δημιουργούν τις ανάγκες της δημιουργίας θεατρικών ομάδων περισσότερων. Ναι. Μόνο η τηλεόραση. Τότε δεν υπήρχε τηλεόραση, υπήρχε μόνο το ραδιόφωνο. Mm-hmm. Σημαντικό. Πολύ σημαντικό, γιατί. Θα μας πεις και για το ραδιόφωνο. Θα σου πω και για το ραδιόφωνο, γιατί. Και, όχι γιατί έχω δουλέψει, αλλά γιατί ένα άλλο πράγμα που με επηρέασε πολύ. Είναι οι ραδιοφωνικές εκπομπές. Το ραδιόφωνο εκείνη την εποχή. Το ραδιόφωνο είχε το θέατρο της Τετάρτης. Και της Δευτέρας. Και της Δευτέρας έγινε αργότερα. Είχε το θέατρο της Τετάρτης. Και της Δευτέρας έγινε λίγο αργότερα. Αλλά αυτό ήταν για μας η τηλεόραση η σημερινή που θα δεις κάτι σημαντικό, ξέρω εγώ. Αν και δεν μπορεί να συγκριθεί, είναι άλλα τα κριτήρια. Και καθόμαστε για να ακούσουμε από το ραδιόφωνο στη σιωπή ένα θεατρικό έργο. Για την εποχή. Όλη η Ελλάδα αυτό έκανε. Αυτό έκανε, ακριβώς. Ήταν μια εποχή που, πώς να σου πω, μετά τον πόλεμο κιόλας, βέβαια παραλείψαμε να πούμε και τα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, που... Θα τα πεις και αυτά. Και θα τα πω και αυτά. Τα οποία τα ζήσαμε, γιατί και εγώ πάλι εκεί που ζούσαμε, στο Θησίο, ήταν το κέντρο των χιτών και το κέντρο των ερασιτών. Δηλαδή είμαστε. Δίπλα-δίπλα στην πόρτα του Κανονιού. Είμαστε. Δηλαδή για να περάσω την Αδριανού, να πάω στο απέναντι σπίτι που ήταν φιλικό μας σπίτι, περνούσα καμιά φορά μέσα από σφαίρες. Το διανοείσαι. Λέω, αφού λέω τώρα το σκέφτομαι καμιά φορά και λέω, μα πώς μας αφήνανε, γιατί δεν φοβόντουσαν. Από τον Άγιο Φίλιππο πυροβολούσανε προς το Θησίο. Στο ναό του Θησίου ήταν οχυρωμένοι οι ήχοι. Δεν υπήρχε σεβασμός για τα αρχαία. Ήταν εκεί. Μάλιστα, ο αρχηγός της Χ, ο Γρίβας, το σπίτι του ήταν στην οδό Νηλαίος, υπάρχει και ακόμα, δηλαδή εκεί έμεινε. Όλο αυτό το κομμάτι ήταν χίτες, όπως τους λέγανε. Δεν ξέρω αν δεν ξέρει ο κόσμος σήμερα τι είναι οι χίτες. Ναι, είχαν χρησιμοποιήσει το Χ. Το Χ του βασιλιά. Ναι, ναι, ήταν η φιλοβασιλική αυτή. Ναι. Οι φασίστες, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο της εποχής. Λοιπόν, και οι άλλοι ήταν οι αριστεροί και οι κομμουνιστές, ας πούμε. Mm-hmm. Το ΕΑΜ και όλα αυτά. Ναι, 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 γιατί και ένα άλλο ιστορικό γεγονός, τώρα που μου δίνεις έτσι την ευκαιρία να το πω, είναι το ότι το ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ δημιουργείται με την επιθυμία του ΚΚΕ, το οποίο όμως, επειδή ήξερε ότι δεν έχει πολύ μεγάλες και καλές επιρροές και προσβάσεις σε όλη τη λαϊκή μάζα, και ήξερε ότι αν έβγαινε ως ΚΚΕ
δεν θα γινόταν αποδεκτό. Ακριβώς. Υπήρχε ένας φόβος τότε. Υπήρχε ένας φόβος, υπήρχε μια αποστροφή γενικώς προς τον κομμουνισμό. Τα σπίτια που δεν είχαν και οι Έλληνες. Ναι, αλλά οτιδήποτε και να μην έχεις, άμα σου φοβάσαι την ιδέα ότι μπορεί να το. Λειτουργούσε. Ναι, ναι, και σήμερα λειτουργεί, δεν το βλέπεις. Ναι, και γι' αυτό το λόγο δημιουργήσανε μέσα από την ανάγκη να βγουν προς τα έξω και να αρχίσουν να στρατολογούν κόσμο και να έχουν κόσμο με το μέρος τους, κάτι άλλο πρώτα, για να μην φανεί ευθύς εξ αρχής από μπροστά ότι αυτό το άλλο είναι το κουκουέ. Ναι, ακριβώς. Και αυτό βγήκε στην πορεία. Και βέβαια όταν έφτασε στο σημείο και βγήκε στην πορεία σχεδόν στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, γύρω στο 1945, μήνες του, την άνοιξη του 1945, είναι γνωστό πλέον το ότι αρχίζουν και τρώγονται ως φατρίες μεγαλοστελέχοι του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και του ΚΚΕ, ασχέτως αν είναι ενταγμένοι όλοι μαζί σε κάποιον από αυτούς τους χώρους ή σε κάποιον από τους άλλους και όχι όλους μαζί. Και αρχίζουν και αποσπώνται. Σου λέει, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου και φεύγω από σας, διότι δεν συμφωνώ με αυτά. Ή άλλοι λέγανε το ότι ναι, εμείς κάνουμε έναν άλλον συνασπισμό, ξέρω εγώ, δύο διαφορετικές ομάδες και λέμε το ότι δεν συμφωνούμε με εσάς τους τρίτους, διότι βλέπουμε ότι το πάτε αλλού. Ναι. Και αρχίσαν εκεί τα γνωστά της ελληνικής φυλής. Δηλαδή, είναι φυσικό πώς, αυτό. Ναι, φυσικό, εντάξει, το ξέρουμε όλοι μας αυτό. Ακριβώς. Ναι. Βέβαια. Εμείς... και αυτό επίσης είναι μια δυσκολία. Ναι. Η οποία ταλάνισε πολύ κόσμο και τον τραβολόγησε. Πάρα πολύ. Εμένα τον πατέρα μου ιδιαίτερα βέβαια. Εμείς είμαστε τόσο μικροί που δεν καταλαβαίναμε τίποτα από όλα αυτά. Ναι, τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν. Τι να καταλάβουμε από πολιτική στην ηλικία των 5 ετών και, των... και μετά. Εδώ είμαστε μεγάλοι, εδώ είμαστε μεγάλοι πολλές φορές. Δεν καταλαβαίναμε. Και που παίζαμε και με τον κίνδυνο, είμαστε αθώοι. Δεν καταλαβαίνουμε. Και είμαστε και ζωηρά παιδιά, δηλαδή, ναι. Όπως είναι όλα τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία. Δεν μπορούσαμε να τότε παίζαμε με δέντρα και με μάντρες, έτσι. Να φανταστείς ότι η Αδριανού, εκεί που μέναμε τότε, αυτό το κομμάτι, γιατί δεν θυμάμαι για το υπόλοιπο, ήταν χωματόδρομος. Mm. Και εγώ θυμάμαι μετά, στην ηλικία που πήγαινα στο δημοτικό ήταν χωματόδρομος, δηλαδή το 47, ήταν χωματόδρομος το 47, και κάναμε λακκουβίτσες για να παίξουμε γκαζές. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Τα πεντόδρομα. Άλλη εποχή. Ναι, 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 ναι. Γκαζές κάναμε με τις αυτές που ήταν τα παίρνες. Και θυμάμαι δηλαδή και τον εμφύλιο, τον θυμάμαι λίγο. Δεν τον θυμάμαι καλά. Θυμάμαι βέβαια τον πόλεμο που γινόταν μεταξύ αριστερών και δεξιών. Γιατί και Εγγλέζων, οι οποίοι είχαν μια έντονη παρουσία. Στο είπα και την περασμένη φορά ότι είχαμε πάει στην υποδοχή που ερχόντουσαν εκεί που εργάζεσαι εσύ σήμερα στην Οδό Πειραιώς, και για να τους υποδεχθούμε, γιατί ήταν μια ανακούφιση. Παρόλο που η δική μου δεν ήταν προς την πλευρά των Εγγλέζων, αλλά όταν ήρθαν οι Εγγλέζοι, δεν ήρθαν στην αρχή που ήρθαν με τα James, τι ήταν, ναι, 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 τα αυτοκίνητα νομίζω, από τον Πειραιά για να πάνε την Πειραιώς. Αλλά μετά γίνανε ό,τι γίνανε στον εμφύλιο. Και επίσης, παρεμπιπτόντως τώρα, μια και αναφέρθηκες πάλι σε εκείνο το κτίριο. Ναι. Το Σταυρού ήταν αυτό. Τότε. Κοίταξε να δεις. Έχει μια περίεργη ιστορία αυτό. Mm. Εκείνη η περιοχή από κάτω, αν θα θυμάσαι, ήταν η εβραϊκή συνοικία των Αθηναίων. Το ξέρω. Λοιπόν, ήταν οι πελάτες του πατέρα μου όλοι αυτοί. Ναι. Λοιπόν, όπως παραμένει, διότι εκεί πέρα είναι η συναγωγή η σημερινή. Είναι διπλή η συναγωγή η σημερινή εκεί. Λοιπόν, στο κτίριο αυτό, κάποια στιγμή πρέπει να λειτουργήσει ως αρχική συναγωγή. Μετά, τι γίνεται, έρχονται οι Γερμανοί, το παίρνουν οι Γερμανοί το κτίριο και το κάνουν κομμαντατούρ. Α, δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Και μετά, αφού φεύγουν οι Γερμανοί, μπαίνει μέσα ο Ερυθρός Σταυρός. Α, και μετά πήγε στην Πειραιώς. Ναι. Κοντά ήταν, ναι, βέβαια, ναι. Α, έτσι. Και επανήλθε πάλι στους Εβραίους το οίκημα, εννοείς. Όχι, το οίκημα μετά αυτό πέρασε στο δημόσιο. Ναι, αλλά εγώ θυμάμαι όταν ήμουν ένα παιδί, είχαμε μπει μέσα, γιατί στο διπλανό που το έχει πάρει το Υπουργείο Πολιτισμού στην Οδό Αγίων Ασωμάτων, ήταν ένα σπίτι μιας οικογένειας φιλικής μας, και παίζαμε, πηγαίναμε έτσι και με τα παιδιά και παίζαμε, και ακριβώς και από την Ταράτσα ήταν κολλητά η συναγωγή. Ναι, και στην πάνω μεριά. Στη μεγάλη τη συναγωγή, ναι, λέω. Ναι.
τη Μαρμάρη, ναι, με τη Μαρμάρη, ναι, 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 που έχει και τα, ναι, γράμματα τα, ναι, Ισραηλινικά. Λοιπόν, και είχαμε μπει μέσα και απέναντι. Mm-hmm. Υπήρχε άλλο ένα κτίριο, δεν ξέρω τη λειτουργικότητα του απέναντι, αλλά θυμάμαι που είχε μια βελούδινη σαν κουρτίνα με τα γράμματα από τη βίβλο. Ναι, 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 ναι. Ήταν αυτά τα κτίρια. Υπήρχαν δηλαδή τότε, μετά τον πόλεμο, ναι, τον, ναι, καιρό, ναι, ναι, εμφυλίου. Ναι, ναι. Το, ενώ το κτίριο που σου λέω εγώ είναι πιο κάτω. Α. Έρχεται πρόσωψη με την Πειραιώς και είναι δίπλα από εκεί που απέναντι βρίσκει στα κάγκελα του αρχαιολογικού χώρου του Κεραμικού. Κατάλαβα. Που είναι το ίδιο Παπανδρέου εκεί. Μπράβο, ναι, 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 ναι. Ο οποίος χώρος, εγώ έχω βρει σε έναν τον πρώτο χάρτη που γίνεται χάρτης των Αθηνών σχεδιασμένος από Έλληνα, ο οποίος έχει μια χρονολογία του 1864 πρέπει να είναι, mm, και τον κάνει... Μετά από τον χάρτη των Βαβαρών που είχαν κάνει, εννοείς. Ναι, αλλά καλά, έχει φοβερή πλάκα αυτό ως ιστορία. Τώρα ξεφεύγουμε λίγο από το θέμα. Και τον έχει φτιάξει ένας καλλιέργης, ναι, 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 ο οποίος είναι... Συγγενής του ηθοποιού, του καλλιέργη. Είναι συγγενής αυτού που κάνει την επανάσταση για την 3η Σεπτεμβρίου που ζητάνε σύνταγμα. Αυτός ήταν συγγενής του λυκουργού του καλλιέργη. Ναι, του ηθοποιού, όλοι αυτοί ήταν. Του ηθοποιού. Ναι, όλοι αυτοί ήταν συγγενείς. Ξέρω από τον ίδιο το λυκουργό. Και αυτός μάλιστα, αυτός που κάνει το χάρτη, ναι, πώς έχει την τεχνογνωσία να κάνει τοπογραφικά. Διότι με μέσον, ναι, γνωριμίας, ναι, τον Ναπολέοντα τον Τρίτο, τον έχουν δεχτεί στην στρατιωτική γαλλική σχολή στο Παρίσι. Α, έτσι. Και έτσι εκπαιδεύεται αυτός και έρχεται και εφαρμόζει την τεχνογνωσία του και αρχίζει και κάνει. Και εκείνη η περιοχή όλη, για να επιστρέψω ξανά στην περιοχή, γιατί το αναφέρω, εκείνη η περιοχή είναι προ της ανασκαφής αντίστοιχα και του κεραμικού αρχαιολογικού χώρου. Και φυσικά και τη στεγάζεται μία ύλη υπηκού. Είναι, δηλαδή είναι το υπηκό και το πυροβολικό, έχουν στρατόπεδα εκεί πέρα. Και τα παιδικό. Ναι. Έτσι. Ενδιαφέρον, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχουν αλλαγές χρήσης γης. Βέβαια. Πάρα πολλές. Να σου πω κάτι άλλο έτσι. Πάλι και παρεμπιπτόντως να σου πω κιόλας ότι την περίοδο που γεννιέσαι εσύ, έρχονται οι Γερμανοί και από το 40 έως το 45, να, με το που έρχονται βγάζουν τους πάντες έξω από τον αρχαιολογικό χώρο του κεραμικού και κάνουν νόμο ειδικό όπου απαγορεύουν την είσοδο Έλληνα υπήκοου μέσα στον αρχαιολογικό χώρο του κεραμικού, διότι αυτοί θέλουν να πάνε να κάνουν τις λαθράνες καφές τους και δεν θέλουν να τα βλέπουν μπαίνει... ελληνικά μάτια. Κατάλαβες. Δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Φοβερό. Ναι. Φοβερό, ναι. Για να συνεχίσουμε. Ναι, για να συνεχίσουμε και έχουμε πει τόσα πολλά για αυτή την εποχή. Πάντως, έτσι, για να σου συμπληρώσω λίγο για εκείνη την περίοδο του εμφυλίου, το εστιατόριο του πατέρα μου είχε απ' έξω από την αστυνομία τοποθετηθεί ένα σήμα για να μην μπαίνουν οι πελάτες. Όπως κάνανε λέει, οι Γερμανοί που βάζανε ότι εδώ είναι Εβραίοι, μετά είχαν βάλει ένα, όχι αυτή ήταν, με μπογιά ήταν ένα σύμβολο ότι αυτό το εστιατόριο ανήκει σε κομμουνιστή. Για σαμποτάζ, ναι, έτσι, ναι, για να μην, ναι, πηγαίνει. Αυτό ήταν το καιρό του εμφυλίου. Και βέβαια πρέπει ακόμα να σου πω ότι κινδυνέψαμε και 2-3 φορές από τις συγκρούσεις. Δηλαδή, δεξιών-αριστερών. Δεξιών-αριστερών, διότι το σπίτι μας ήταν στη μέση και πολλές φορές ήρθαν σφαίρες που μπορούσαν να είχαν. Τον αδελφό μου να τον είχαν σκοτώσει την ώρα που τρώγαμε και εντάξει δεν έγινε, αλλά θέλω να σου πω ότι είμαστε σε μια περιοχή πολύ κόκκινη. Ναι, 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 ναι. Πάρα πολύ κόκκινη. Αν θες να συνεχίσω από εκεί που μείναμε, ναι, όσον, ναι, αφορά την αρχή της καριέρας μου, σου είχα πει ότι δεν ήθελαν οι δικοί μου, η μητέρα και μου, οι τρεις τους. Και η μητέρα μου πολύ λιγότερο, ναι, αλλά δεν είχε το
τη δύναμη να αντισταθεί ναι. τόσο στην νόμη του πατέρα μου και του αδελφού. Και τι έγινε. Το πρόβλημα μου τόλισε εκείνη με έναν άλλο τρόπο. Εκείνη την εποχή είχε ιδρυθεί μια κινηματογραφική σχολή που λεγόταν Κινηματογραφική Ακαδημία, η οποία μετά απαγορεύτηκε γιατί χρησιμοποιούσε τη λέξη Ακαδημία και εκείνη την εποχή δεν επιτρέπονταν. Μην κοιτάς τώρα που λέει η Ακαδημία Ταεκοντό, τότε ήταν κατοχυρωμένο το όνομα Ακαδημία και αφορούσε μόνο την Ακαδημία Αθηνών. Λοιπόν, και άνοιξε μια σχολή, ήταν στην πλατεία Κλαθμόνος για την ακρίβεια, που θα ήταν σκηνοθεσία, ηθοποιίας, τεχνικών κινηματογράφων κτλ. Και το είδε η μητέρα μου στην εφημερίδα και μου λέει, ξέρεις, άνοιξε αυτή η σχολή, μου λέει εκεί πέρα. Στο μαρτύρησε ουσιαστικά. Ναι, είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα ήταν, ναι. και είχε με ένα φοβερό τίτλο, ήταν στα νέα, στην εφημερίδα τα νέα, τα τότε νέα, ότι θα είναι 100 καθηγητές διαφόρων αυτών και είχε ονόματα πολύ μεγάλα που μας είχαν κάνει σώμης εντύπωση. Δηλαδή είχε καθηγητές από τη σχολή του Εθνικού, από το θίασο του Εθνικού, σκηνοθέτες, φοβερά ονόματα. Μέχρι ο Ερίκος ο Ανδρέου ήταν τότε ένας του της τηλεόρασης. Πάρα πολύ. Και συζητήσαμε, μου λέει, κοίταξε να δεις, αν ασχοληθείς με τη σκηνοθεσία που τέλος πάντων δεν είναι ηθοποιία, είναι πιο υγιεινό επάγγελμα, δεν θα έχουν τόσο πολύ αντίδραση και τα λοιπά και αυτό και τα λοιπά. Και πηγαίνω σε αυτή τη σχολή και γράφουμε και μετά... Τι έγινε όταν τους το πες? Είπανε εντάξει θα δούμε, αφού είναι σκηνοθεσία και αυτό. Τότε ήταν η ακμή του κινηματογράφου, του ελληνικού κινηματογράφου, η δεκαετία του 60 εκεί η αρχή, και αυτό το δεχτήκανε. Εγώ όμως πήγα εκεί για με σκοπό να φύγω από εκεί. Και τον επόμενο χρόνο δίνω εξετάσεις κρυφά από το σπίτι μου στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Περιττώ να σου πω ότι έκανα την ετοιμασία μόνος μου, ενώ κανείς δεν έκανε ποτέ μόνος, είχε προγυμναστεί, είχε κάποιον. Μόνο τα κομμάτια με βοήθησαν δύο φίλοι που είχαν μια κάποια σχέση, ήταν στη σχολή στον πρώτο χρόνο και μου προτείνανε κάποιους μονολόγους για να δώσω και τα προετοίμασα μόνος μου. Έκανα τις πρόβες στο υπόγειο καπηλιό του πατέρα μου, εκεί που είχε τα βαρέλια με το κρασί. Και εκεί έκανα όλες μου τις πρόβες μόνος μου. Δηλαδή. Παρέα με το Διόνυσο δηλαδή. Παρέα με το Διόνυσο. Περιτώρα σου πω, δεν είναι αστείο αυτό που λες, είναι πραγματικότητα. Τα βαρέλια έχουν έναν πύρο. Ναι. Και μπορείς ξεβιδώνοντας τον πύρο, ναι, στο ναι, γεμάτο, ναι, όχι, ναι, ναι. που είναι το καλύτερο, είναι ναι. λίγο σαμπανιζέ, ναι, 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 ναι. να το ανοίξεις, να πιείς όσο ναι. θέλεις και να το ξαναβιδώσεις. Ναι. Αυτό γινότανε βέβαια. Ναι, 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 ναι. Έτσι και λίως είχαμε γεννηθεί σε εστιατόριο που είχε ωραιότατη ρετσίνα εκείνη ναι, ναι, ναι. Και μου λες έτσι έδωσα εξετάσεις με έναν φίλο μου, πολύ καλό ηθοποιό. Ήταν μάλιστα ο άντρας της Νένας της Μεντή της ηθοποιού, ο οποίος δεν ζει, πέθανε στα 34 και με αυτόν δίναμε, μαζί είμαστε και συνομήλικοι και δεν πήγα ποτέ να δω τα αποτελέσματα. Έδωσα τρεις φορές, όπως δίναμε όλοι, τρεις φορές εξετάσεις και δεν τολμούσα να πάω να δω τα αποτελέσματα. Μου τα τηλεφωνούσε ο φίλος μου και συμμαθητής μου και μου λέγε «Ψιλούλη, περάσαμε». Μέχρι την Τρίτη, γιατί είχαμε δώσει τρεις φορές εξετάσεις, είχαμε δώσει γύρω στους 320 και είχαμε πάρει 14. Αλλά γινόταν το κόψιμο διαδοχικά. Εν τω μεταξύ, εγώ επειδή το επίθετο μου άρχιζε από Α, έτυχε να είμαι ο πρώτος, όχι ο δεύτερος, ναι. γιατί υπήρχε κι άλλος με Α, αλλά ήταν δεύτερος. Και όπως καταλαβαίνεις, έλεγα, μα θα με περάσουν, αφού έχουν να δουν τόσους πολλούς, θα μπορούν από την αρχή τον περνάμε αυτόν. Και γι' αυτό και είχα έτσι και ένα άγχος. Αλλά τελικά πέρασα και είχα έτσι πολύ καλή περίοδο τα 3 χρόνια της σχολής. Οπότε πώς θα μπορούσαμε να πούμε, ας πούμε, αυτό το «μα θα με περάσουν» ως αμέσως επόμενο βήμα
μιας άλλης πρώτης έντονης εντύπωσης και αίσθησης όντας μέσα. Μέσα στη σχολή πια. Μέσα στη σχολή πια. Τι θα είχες να αναφέρεις, ας πούμε, έτσι, σαν κάτι έτσι εξέχον γεγονός, ενώ όσο είσαι μέσα στη σχολή. Ενώ, κοίταξε να δεις, μέσα στη σχολή, καταρχήν όταν μπήκα, άλλαξε η ζωή μου. Δηλαδή, σαν να έγινε ένας άλλος άνθρωπος. Mm. Έφυγα. Έφυγα από το... Απογαλακτισμός. Έγινε απότομο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σαν να μην. Σαν να ήμουν μόνος μου στον κόσμο, μου φαινόταν. Ούτε γονείς, ούτε αδερφός, ούτε τι είχα κάνει πριν. Πήγες σε κάτι τέτοιο. Πήγες σε ένα άλλο κόσμο. Mm-hmm. Ήταν κάτι το φοβερό, δηλαδή. Είναι και η ηλικία, βέβαια, τότε, ας πούμε. Ξέρεις, είσαι πολύ νέος και η φαντασία σου τρέχει. Και το θέατρο είναι ακριβώς φαντασία. Mm-hmm. Φεύγεις έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Βρέθηκε στο κλίμα που ήθελα. Mm-hmm. Οι δικοί μου, όταν μπήκα όμως στο εθνικό, το δέχτηκανε. Mm. Διότι... Ήταν μια αναγνώριση, έτσι. Ήτανε και αναγνώριση, αλλά νομίζω ότι έπαιξε ρόλο ότι είχα μπει και στο εθνικό και όχι σε μια άλλη σχολή. Επειδή είχε ένα κύρος πάντοτε σχολή. Βέβαια. Μα ακόμα και σήμερα, αν συγκρίνεις το τι γίνεται στον χώρο της ηθοποιίας, ναι, το να έχεις βγάλει ένα παλιό εθνικό. Ναι, ήταν. Καταρχήν είχε πολύ μεγάλους ηθοποιούς τώρα που ήταν δάσκαλοι. Και είχε και πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στο να πετύχει κάποιος. Ακριβώς σου λέω ότι ήδη εμείς που μπήκαμε τότε είχαμε επιλεγεί μέσα από 320. Είχαμε επιλεγεί. Και στην πρώτη τάξη, εμείς οι 14 που μπήκαμε, αγόρια και κορίτσια, βρήκαμε 7 που είχαν μείνει στην ίδια τάξη. Ανάμεσα σε αυτούς, και δεν το λέω ούτε για να μειωθούν γιατί ήταν εκπληκτικοί, ήταν ο Γιώργος Μανίνος. Mm-hmm. Ένας κορυφαίος ηθοποιός και παρουσιαστής, mm-hmm, μετά τεράστια καριέρα. Ο Γιώργος Μιχαηλίδης, mm-hmm, που είχε το θέατρο, ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης, με τεράστια προσφορά στο θέατρο. Κατάλαβες, ήτανε... Αλλά το κάναμε. Ο Νίκος Περέλης, ένας άλλος σκηνοθέτης που μετά εγώ δούλεψα και μαζί του σε παραστάσεις. Αλλά ήταν πολύ αυστηρή η σχολή. Mm. Και είχε και ηθοποιούς όπως ήταν Παξινού, ο Μινωτής, ο Σάνδας Σκάλους. Αυτοί παίζανε και στο θέατρο το βράδυ. Ναι, ναι. Αλλά ήταν ο Θάνος ο Κοτσόπουλος, η Άννα η Συνοδυνού, ο Λυκούργος ο Καλέργης, η Ελένη Χαλκούση, η Μιράντα Μιράτ, η Δημήτρης Μιράτ. Σου λέω πολύ μεγάλα ονόματα για την εποχή μιλάω. Ναι, ναι, ναι. Και σήμερα ακόμα αυτά είναι ονόματα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οι γονείς μου, όταν έκανα αυτό και άφησα τη σχολή την άλλη, του κινηματογράφου, ήταν πολύ ευτυχισμένοι, ναι, και βέβαια, πολύ περήφανοι, αν θέλεις. Mm-hmm. Ήταν περήφανοι. Ναι, βέβαια. Περήφανοι. Και γιατί να μην είναι. Ακριβώς. Ναι, αλλά ναι, εντάξει. Βέβαια, το πριν ήταν μια λίγο... Εντάξει, ο χώρος της τέχνης γενικά, ναι, στην Ελλάδα πάσχει. Ναι. Με ποια έννοια, με την έννοια ότι πάντοτε υπήρχε αυτό το έντονο ότι... Πώς θα ζήσεις, ρε παιδάκι, δεν πάει να γίνεις ένας δικηγόρος, δεν πάει να γίνεις ένας γιατρός. Ακριβώς. Δηλαδή οι προσανατολισμοί, ναι, των γονεϊκών ανησυχιών σε σχέση με το πώς θα είναι η αποκατάσταση. Με την καριέρα, τι θα κάνεις, ναι, μετά. Κοίταξε όμως, σήμερα, Δημήτρη, όποιο παιδί να πει ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, κανείς δεν θα πει όχι. Διότι έχει αλλάξει νοοτροπία. Έχει αλλάξει νοοτροπία. Ύστερα, ναι, έχει μπει η τηλεόραση. Βλέπουν όλους αυτούς τους ηθοποιούς στην τηλεόραση και σου λέει: γιατί και το παιδί μου να μην γίνει, γιατί αυτό, θα βγάλει και λεφτά, γιατί θα παίζει σε ρόλο. Δηλαδή είναι άλλη ατμόσφαιρα. Τότε δεν ήταν έτσι. Μα αυτό φαίνεται και από τα τηλεπαιχνίδια. Κυνηγάνε τα τηλεπαιχνίδια. Ακριβώς, για να γίνουν, τον, ναι, Star. Τον Star, βέβαια, για να γίνουν. Ναι, για να του δοθεί μια ευκαιρία από τα 15 και. Ακριβώς, ακριβώς. Για να μπορέσει να βγάλει στον χώρο αυτό. Άλλη εποχή. Ναι. Αλλά εγώ χαίρομαι που έζησα αυτή την εποχή στο, mm-hmm, θέατρο. Mm-hmm. Πραγματικά χάρηκα που. Χάρηκα. Αυτά γίνονται, δεν τα διαλέγεις. Έγινε να είμαι σε μια περίοδο που ήταν εξαιρετική ηθοποιή και στο θέατρο, το ελεύθερο, αλλά και στο εθνικό θέατρο. Η περίοδος τέλος της δεκαετίας, δηλαδή του 50 και αρχές του 60 μέχρι τη δικτατορία, το εθνικό θέατρο. Από ό,τι λένε, όχι, δεν το λέω εγώ αυτό μόνο, ήταν ακμή του θεάτρου. Mm-hmm. Καταρχήν είχε αρχικά έναν κορυφαίο διευθυντή, όπως ήταν ο Εμίλιος Γουρμούζιος, ο οποίος δεν ήταν ούτε σκηνοθέτης, ούτε ηθοποιός. Ήταν ένας μαλρό στην Ελλάδα, ας το πούμε. Ναι, 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 ναι. Ήταν
έβλεπε το χώρο από άλλη γωνία. Γιατί οι ηθοποιοί, οι σκηνοθέτες, όταν γίνονται διευθυντές, είναι λίγο πιο υποκειμενικοί στις αποφάσεις τους. Λοιπόν, και ήταν η ακμή του Εθνικού Θεάτρου μέχρι την εκτέτωση. Ήταν κορυφαίοι. Τέλος πάντων, εγώ σου λέω, ήμουν τυχερός πολύ, διότι βγαίνοντας από το Εθνικό, και βέβαια δεν μπήκα μέσα στο θέατρο γιατί έπρεπε να κάνω τη στρατιωτική μου θητεία, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην καριέρα μου, διότι είχα και καλό στρατιωτικό λόγω αυτού. Με ζητήσανε στην ΕΝΕΔ που ήταν τότε ο στρατιωτικός σταθμός. Ναι, και έκανα την περισσότερη θητεία μου εκεί, μάλιστα όπως κι άλλοι, είμαστε πάρα πολλοί, ο Σπύρος Ευαγγελάτος, ο Μόρτζος, πάλι ο Γιώργος ο Μαρίνος, ο Σπύρος Ευφωκάς, ονόματα, είμαστε καμιά εικοσαριά, αφού έγινε και ταινία από τον, τον σκηνοθέτη, τον Περάκη. Εμάς έκανε σε αυτή την ταινία που έκανε. Είμαστε, το Λούφα και Παραλλαγή. Το Λούφα και Παραλλαγή. Εμείς είμαστε εκεί. Ναι. Και περάσαμε, εγώ έγραφα τρεις εκπομπές και μιλούσα, αλλά και έκανα τρεις παραγωγές. Είχανε οικονομία από εμάς, γιατί εμείς είμαστε επαγγελματίες, οι οποίοι νέοι βέβαια. Τους βγάζατε τη δουλειά σωστή. Βγάζαμε τα προγράμματα. Ναι. Βγάζαμε προγράμματα. Ναι. Εγώ έκανα μια εκπομπή που λεγόταν Μουσική και Τραγουδία από τον κινηματογράφο. Έκανα Μουσικά Ταξίδια, λεγόταν μια άλλη εκπομπή. Και άλλη μια, την οποία τώρα δεν θυμάμαι. Έκανα τρεις εκπομπές. Μία ώρα η καθε μία. Και άλλοι αυτοί παίζαμε σαν ηθοποιοί στα θεατρικά της ΕΝΕΔ με τους άλλους τους επαγγελματίες. Και κάναμε μια και άσκηση για μας, εμπειρία μεγάλη, αλλά και προσφέραμε και όταν ήμουνα ακόμα στο στρατό, με ζήτησε η δασκάλα μου, η Άννα Συνοδυνού, να παίξω. Και μου δώσανε και άδεια να παίζω. Έπαιξα, το πρώτο μου ξεκίνημα το έκανα πριν από τη Συνοδυνού, συγγνώμη, στον Ασυλλόγιστο του Μουλιέρου, το 1964, ενώ ήμουνα στρατιώτης και μου είχαν δώσει άδεια. Και μετά στη συνέχεια ανοίξαμε το θέατρο του Λυκαβητού με την Άννα τη Συνοδυνού που έπαιξε την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Και δηλαδή από εκεί, από πολύ νωρίς, ξεκίνησε η καριέρα μου στο θέατρο. Τι είναι αυτό που θα έλεγες ότι θυμάσαι έτσι στην πρώτη σου άνοδο στη σκηνή? Στην πρώτη μου άνοδο, να σου πω. Στην πρώτη μου άνοδο, εμείς είχαμε πάρα πολύ καλή εκπαίδευση στη σχολή, πάρα πολύ. Και είμαστε έτοιμοι ηθοποιοί, γιατί κάναμε πολλή δουλειά, κάναμε με ανθρώπους απόλυτα επαγγελματίες και δίναμε εξετάσεις στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, σαν να είμαστε εμείς του θειάσου. Ναι. Είμαστε έτοιμοι σου. Ναι. Γι' αυτό και μας παίρνανε αμέσως. Εμένα, ποιος με ήξερε τότε? Είχαν δει, ερχόντουσαν οι διάφοροι σκηνοθέτες αυτά στις εξετάσεις και βλέπανε κάποιους αυτούς. Όλοι δουλέψαμε μετά. Αμέσως. Χωρίς να ξέρουμε κανένα. Εγώ δεν ήξερα κανέναν και με πήραν για να παίξω ένα Μολιέρ. Γιατί ξέραν ότι αυτή η σχολή βγάζει ανθρώπους που ξέρουν να παίξουν πώς παίζει το Μολιέρος, που είναι ένα ιδιαίτερο είδος θεάτρου. Και έτσι έγινε και πήγα σε αυτό. Μάλιστα ήταν ένας σκηνοθέτης, τώρα που μπορεί εσύ να μην τον θυμάσαι, ήταν ο Μιχάλης ο Μπούκλης, ο οποίος είχε φύγει και αυτός σαν ηθοποιός από το Εθνικό και δημιούργησε ένα θέατρο το Αλάμπρα που είναι στην οδό Στουρνάρη. Και απέναντι ήταν το Βεάκι, που έπαιζε ένας θείασος του Κούρκουλου τότε. Και ένα από αυτά που θυμάμαι που ρώτησες ήταν ότι όταν είμαστε στο στρατό τότε, στην ΕΝΕΔ δηλαδή, και είχαμε άδεια, είμαστε δύο ηθοποιοί που είχαμε άδεια για να παίξουμε στο θέατρο, οι άλλοι που ήταν όλοι γνωστοί και γίνανε και ονόματα, δεν είχε τύχει να... Εμείς όμως, ο άλλος που σου λέω ήταν πάλι ο Γιώργος ο Μαρίνος. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Μαρίνος, είμαστε και οι δύο σε δύο διαφορετικά θέατρα στην οδό Στουρνάρη. Ο ένας έπαιζε στο Βεάκι και ο άλλος έπαιζε, και εγώ έπαιζα στο Αλάμπρα. Υπάρχουν τα θέατρα αυτά. Ναι. Λοιπόν, ενώ είχαμε άδεια,
ας πω αυτό το περιστατικό που ήταν έτσι αξιοσημείωτο, γιατί με ρώτησες για τις πρώτες εμφανίσεις. Ναι, ναι, ναι. Είχε και μια δραματικότητα, αλλά τώρα που το βλέπω ήταν τόσο αστείο. Ο σταθμός της CNN ήταν στη Μεσογείο. Ναι. Μεσογείο και Κατεχάκη. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ακόμα ναι, το ναι, 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 ναι. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν εμείς είχαμε λίγο υπηρεσία, ας πούμε, αλλά πολύ λίγο, και εμείς επειδή είχαμε και άδεια, μας άφηνε ο διοικητής, τέλος πάντων, να παίζουμε το βράδυ στο θέατρο. Μια μέρα λοιπόν βγαίνει μια απαγόρευση, αυτό το 64, έτσι. Βγαίνει μια απαγόρευση, καμία έξοδος σε κανέναν στρατιώτη στο λεκανοπέδιο Αττικής. Ναι. Ήταν η πρώτη η απαγόρευση, γιατί η δεύτερη είναι τον άλλο χρόνο, όταν έπαιζε στη Συνοδεινό, αλλά γι' αυτό θα σου πω μόνο. Και πάμε στον τερματάρχη, τέλος πάντων, αυτό, και μου λέμε, εμείς θα πάμε στην παράσταση. Άλλοι τρελίζαν, πώς, εγώ δεν παίζω τα γαλόνια μου να σας αφήσω, και αν σας πιάσει η ΕΣΑ τότε ήταν αυτό, τι θα κάνω εγώ, θα χάσω την καριέρα μου? Όχι, δεν πρόκειται να πάτε πουθενά. Μα είναι δυνατόν, πώς θα γίνει η παράσταση χωρίς εμάς, δεν γίνεται στο θέατρο? Γιατί είχαμε και κάποιους ρόλους, δεν ήταν? Ναι, 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 ναι. Δεν μπορείς να φέρεις από ένα συγκεκριμένο διαλόγο. Καλά, καταπληκτικό είναι αυτό, άμα το φανταστείς. Εγώ δεν ήμουν και ένας ρόλος. Αυτό είναι και ωραία ιδέα, ε. Ναι, μπορείς να γυρίσεις και κάτι μια ταινία. Εγώ δεν είχα ένα ρόλο. Έκανα τον αδελφό της Χριστίνα Σίλβα. Η Χριστίνα Σίλβα ήταν ένα όνομα κινηματογραφικό εκείνη την εποχή, πολύ μεγάλο. Ήταν και δικό της ο θείασος, γιατί είχε ο άντρας της αρκετά λεφτά. Εκεί παίζαμε με τον Σωτήρη Μουστάκα, που είμαστε από τη σχολή του Εθνικού μαζί, δηλαδή. Και εκείνος πρωτόπαιξε εκεί και εγώ. Ο Σωτήρης απογειώθηκε, γιατί του βάλε ο σκηνοθέτης ένα υπέροχο ρόλο. Όχι ρόλο, ο ρόλος ήταν τίποτα. Έκανε έναν γεροπαραλυμένο, αλλά του είχε βάλει μια λέξη να λέει όταν κάθεται, ο παλάκια. Όταν κάθεται, λέει ο παλάκια. Και αυτό έγινε ένα σλόγγαν το οποίο πέρασε στο κοινό, στο αυτό, το ο παλάκια. Τέλος πάντων. Και μας λέει αυτός, όχι, δεν θα πάτε. Εμείς λοιπόν λέμε, τι γίνεται, δεν μπορεί να μην πάμε. Α, και σου έλεγα ότι ο ρόλος που είχα έδινα το φινάλε της. Ότι ήμουν ο χαμένος αδελφός της πρωταγωνίστριας που ήταν στο Αλιγέρ και τον βρήκανε και έρχεται. Όπου ο ταγματάρχης είχε αποφασίσει ότι ο χαμένος αδελφός θα εξαφανιζόταν πραγματικά. Πώς θα τελειώσει το έργο? Δεν θα μπορούσε να τελειώσει το έργο. Και λέμε, άστονε, εμείς η παράσταση ήταν το βράδυ βέβαια. Αυτός έφευγε μετά το μεσημέρι, ξέρω εγώ. Θα τον αφήσετε να φύγει και να τον κοπανίσετε. Για να την κοπανίσουμε. Λοιπόν, εμείς είχαμε όλη αυτή η αλητεία των στρατιωτών που είμαστε εμείς. Είχαμε ένα δωμάτιο απέναντι στη Μεσογείο. Τότε η Μεσογείο ήταν πολύ διαφορετική και πιο στενός δρόμος. Νοικιάζαμε ένα δωμάτιο τίποτα, όλοι μαζί, για να αλλάζουμε ρούχα. Να βγάζουμε τα στρατιωτικά. Τότε έπρεπε να κυκλοφορήσουμε τα στρατιωτικά. Και πάμε με τον Γιώργο τον Μαρίνο απέναντι το βράδυ για να πάμε στην παράσταση. Είχαμε μία παράσταση, το η ώρα τι ήταν. Αλλάζουμε και βγαίνουμε στη Μεσογείο πάλι. Κάνουμε auto-stop. Πώς θα κατεβαίναμε κάτω στο θέατρο? Ούτε λεωφορείο, ούτε τίποτα. Και κάνουμε γιατί είχαμε αργήσει να προλάβουμε την παράσταση. Τότε δεν υπήρχαν ούτε κινητά, ούτε τίποτα. Και κάνουμε το stop και σταματάει ευτυχώς ένα αυτοκίνητο. Λέμε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, μπορείτε να μας κατεβάσετε στο κέντρο. Πάμε εκεί, ας πούμε, δεν του λέμε ακόμα τίποτα. Λέει, βεβαίως, περάστε παιδιά. Πάμε. Λέει, τι έγινε, τι πάθατε εσείς? Λέμε, είμαστε στρατιώτες και δεν μας αφήνουν. Παίζουμε ο ένας στο ένα θέατρο και ο άλλος στο άλλο εκεί πέρα και αυτό. Αλλά και εγώ στρατιωτικός είμαι. Γι' αυτό κυκλοφορούσε. Η περιοχή. Ήταν στρατιωτικό του στρατοκρατού. Όλοι οι στρατιώτες είναι στο Χολαργό, όλο είναι το Πεντάγωνο, πιο πέρα και όλα αυτά. Ναι, η απέναντι παιδιά είναι παπάγο. Και κατέβαινε με το αυτοκίνητό του αυτό. Αλλά ήταν τόσο ευγενικό άνθρωπο που λέει, δεν πειράζει, δεν θα σα κατεβάσω. Και μα κατεβάζει. Δεν είπε τίποτα. Θα σα φυλακίσω θα σα πάω στην ΕΣΑ. Και πήγαμε στα θέατρά μας. Όταν πήγαμε στα θέατρά μας, αυτός ο ταγματάρχης
γύρισε πίσω στην Ιρνάδη, είμαστε εκεί και βλέπει, του λέει και οι άλλοι έχουν φύγει, πήγαν στην παράστασή τους. Και παίρνει τηλέφωνο στο θέατρο. Εγώ ήμουνα στη σκηνή, του λέω το περιστατικό και στο σκηνοθέτη και στους ηθοποιούς και λέει, κοίταξε να δεις, είναι 2 ώρες είναι η παράσταση. Εσύ βγαίνεις και προς το τέλος, να είσαι με τα στρατιωτικά, γιατί φορούσα ένα αιγυπτιακό ρούχο μακρύ, έτσι. Οπότε τα είχες καλυμμένα. Και τα καλυμμένα. Και μόλις τελειώσει, θα... Βγάζεις την γελεμπία και φύγες. Και φύγες. Ναι. Και την ώρα που ετοιμάζομαι να βγω στη σκηνή, παίρνει αυτός τηλέφωνο. Ας το καλό. Πού είναι αυτός ο αλήτης? Πού είναι αυτός ο αλήτης? Του λέει, κύριε Ταρματάρχα, θα βγει τώρα στη σκηνή, βγει. Να μην βγει, θα στείλω την ΕΣΑ να τον κατεβάσουν από τη σκηνή. Του λέει ο σκηνοθέτης, ήταν ο Μιχάλης ο Μπούχτης, του λέει, κύριε Ταρματάρχα, από στρατιωτικούς ξέρω, γιατί και ο πατέρας μου ήταν στρατηγός και αυτά, που ήταν αλήθεια, γιατί ναι, ξέρω, αλλά καταλαβαίνετε, δεν μπορεί αυτό το έργο να παιχτεί χωρίς τον Τάκη, γιατί τελειώνει το έργο με αυτόν. Όχι, να φύγει, να ξεκουμπιστεί, να φύγει. Και κλείνει βέβαια το τηλέφωνο. Το Μαρίνο δεν ξέρω τι είχε γίνει, αν πήδε και στο άλλο θέατρο. Περιττώ να σου πω ότι έπαιξα μουσκεμα. Και με περιμένανε στην κουβίντα για να με γρήσουνε, να μείνω με τα στρατιωτικά. Και ο ιδιοκτήτης του θεάτρου είχε μια Citroën, εκείνες τις παλιές τους βάτραχους, πώς τα λέγανε. Και με παίρνει μόλις αυτό και με πάει καρφί. Βέβαια την άλλη μέρα φάγαμε από 15 μέρες φυλακή. Και φυλακή σημαίνει ότι υπηρετήσαμε 15 μέρες περισσότερο στο στρατό. Και ο Μαρίνος και εγώ. Αυτό ήταν έτσι ένα περιστατικό, το οποίο εκείνη την εποχή, εντάξει, μας είχε στεναχωρήσει, αλλά είναι μια ανάμνηση. Είναι και αυτά. Αλλά θέλω να σου πω, και μια και λέμε αυτό, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, βεβαίως, αλλά, ναι. Αλλά άλλο ένα μικρό. Βεβαίως, πάλι βεβαίως. Είχε γίνει κάτι, το 65, mm-hmm. Ήμουνα σε άλλο θίασο, γιατί όπως ξέρεις, δεν είναι σε ένα θίασο αυτό, ναι. Κάθε σεζόν είναι αλλού. Η δασκάλα μου, η Άννα Ιζινοδυνού, είχε τότε πάρα πολύ καλή σχέση με την Ένωση Κέντρου και ιδιαίτερα με τον Γεώργιο Παπανδρέου, που την πίστευε ότι είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός της χώρας και όλα αυτά, που ήταν μια πραγματικά μεγάλη ηθοποιός και προσωπικότητα, και της έφτιαξε το θέατρο του Λυκαβητού, αυτό mm-hmm. που υπάρχει σήμερα. Και το γενιάσαμε με την Αντιγόνη και ήταν πραγματικά μια έτσι, πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική παράσταση με πολύ δυνατούς συντελεστές στη σκηνοθεσία, είχε έρθει ο Σεβαστίκογλου από την Σοβιετική Ένωση τότε, ήταν πολύ σημαντικά πρόσωπα. Και πάλι κάποια στιγμή ήταν τα Ιουλιανά τότε, που γίνανε τα περίφημα Ιουλιανά. Ναι, το 65 με το Μητσοτάκη. Το 65 ακριβώς, τα Ιουλιανά. Και πέφτει πάλι η απαγόρευση να μην φύγει, να κλείσουν τα στρατόπεδα, να μην φύγει κανείς στρατιώτης. Και είχα πάλι μια τύχη, γιατί είχε αλλάξει ο διοικητής της ΕΝΕΛ και ήταν ένας θαυμαστής της Ιζινοδυνού, που άκουγε το όνομά της και δάκρυζε τόσο πολύ. Mm-hmm. Mm-hmm. Και έρχεται η ίδια η Ιζινοδυνού και τον παρακαλάει. Και του λέει, δεν θυμάμαι τώρα πώς ήταν το επιθετό του, «Σας ηγετεύω, αφήστε τον, διότι πρέπει να είναι στην παράσταση οπωσδήποτε, δεν γίνεται καμία αντικατάσταση την τελευταία στιγμή και θα σας τον φέρουμε πίσω εμείς». Και της λέει και εκείνος, «Αν δεν σας αγαπούσα και δεν σας θαύμαζα, δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Παίρνετε όμως», λέει, «την ευθύνη. Μην ανακαλυφθεί, μην τον πιάσουνε και αυτό». Και αυτό ήταν το δεύτερο περιστατικό. Μετά πια δεν υπήρχε θέμα. Mm-hmm. Δεν υπήρχε. Ήταν έτσι πολύ. Αυτό ήταν από τα δύο περιστατικά που ήταν στην αρχή της θεατρικής καριέρας. Mm-hmm. Μετά τα άλλα δεν είχα προβλήματα. Είχα πραγματικά πολύ συνεργασίες με πολύ αξιόλογους ανθρώπους στο θέατρο. Mm-hmm. Προτού έρθει το 70, δηλαδή μέχρι το 70 έπαιζα. Είχα παίξει και σε 2 ταινίες τότε. Μία ήταν και πραγματικά, είχε κάνει αίσθηση εκείνη την εποχή, ήταν το νησί της Αφροδίτης που έπαιζε, ήταν η μοναδική ταινία που έπαιξε η Παξίνου mm-hmm. στην Ελλάδα. Η Παξίνου είχε παίξει έξω ταινίες.
αλλά στην Ελλάδα δεν είχε παίξει ποτέ άλλοτε και ήταν, έκανε την Ελληνίδα μάνα, γιατί το νησί της Αφροδίτης είναι με το θέμα της Κύπρου. Ναι, ναι. Και επειδή ήταν και δασκάλα μου και με αγαπούσε και σαν ηθοποιό, με φώναξε, με πρότεινε η Παξινού να παίξω και έπαιξε σε αυτή την ταινία και σε άλλη μία, λιγότερη γνωστή, αλλά ο σκηνοθέτης έγινε πολύ, όχι γνωστό στην Ελλάδα δεν έγινε, ο σκηνοθέτης που έκανε αυτή την ταινία που λεγόταν Μιράντα, έγινε διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου της Μασσαλίας στη Γαλλία, μέχρι πέρυσι. Έφυγε στη δικτατορία και τελείωσε τώρα. Ήταν πολύ μια σημαντική προσωπικότητα και αυτός. Και είχαμε κάνει αυτές τις δύο ταινίες. Ναι. Τώρα, όσον αφορά το θέατρο, εκείνο το διάστημα ένα, είχα παίξει στο Φεστιβάλ Αθηνών το Σταυρό και το Σπαθί του Άγγελου Τερζάκη, που ήταν μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Είχαμε πάει και στη Ρόδο και το παίξαμε στο Κάστρο των Υποτών. Με τον ίδιο τον Κατράκη είχα παίξει ένα πολύ ωραίο ρόλο στον καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη σε διασκευή για το θέατρο. Στον Πατούχα, πάλι με τον Κατράκη. Μετά είχα παίξει με το θείο της Αναλυτή Κερυγόπουλου ένα έργο που νομίζω δεν έχει σπάσει το ρεκόρ ακόμα. Έκανε τόσες χιλιάδες παραστάσεις. Λεγόταν Αγάπη μου Άγουα. Ναι, ναι, ναι. Τι σημαίνει βέβαια δεν το ξέρουν, αλλά ήταν μια παράσταση η οποία κράτησε πάρα πολύ. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Το θυμάσαι, ήσουν και εσύ νέος τότε. Αλλά ήταν μια παράσταση που άρεσε πολύ, χωρίς να είναι πολύ σημαντικό, ένα γαλλικό μπουλβάρ ήταν, δεν ήταν ιδιαίτερα καλό, αλλά είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό θυμάμαι ότι είχαν γεμίσει και τους δρόμους με συνθήματα, ναι, με τον τίτλο του έργου. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό, άκου να δεις όμως τι είναι. Αυτό το έργο ανέβηκε στη δικτατορία. Όχι, μετά, λίγο μετά τη δικτατορία. Εγώ στη δικτατορία έπαιζα με τον Καρούσο, έναν μεγάλο ηθοποιό, εισάξιο του Κατράκη. Και παίζαμε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά τον έμπορο της Βενετίας του Σέξπιρ. Και στις 21 Απριλίου, στις 20, παίξαμε μέχρι τις 20 Απριλίου. Στις 21 πιάσανε τον Καρούζο, όπως και τον Κατράκη, και... Έμεινες μόνος σου. Όχι, και κουπήκα την παραστάση, δεν μπορούσα να παίξω αφού πρωταγωνιστής. Βέβαια, ναι, ναι. Σε ένα νησί, καταλαβαίνεις. Ο ένας ήταν στη Γιάρο και ο άλλος ήταν... Όχι, ήταν αρχικά ήταν στον υπόδρομο, ξέρω εγώ, μετά τον αφήσανε, νομίζω, τον Κατράκη. Και έκλεισε το θέατρο, δηλαδή το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, και έτσι πήγαν με τον Εργόπουλο και την Αναλυτή, στο Άγαπη μου Βάουα, που παίχθηκε, σου λέω, χιλιάδες παραστάσεις, μέχρι που κόντευα να τρελαθώ εγώ, γιατί τρελαθεί κανάλι. Αλλά κοίταξε να δεις το περίεργο στην τέχνη γενικότερα, πόσο κάποια περιστατικά παίζουν ρόλο τυχαίο. Όταν ξεκινήσαμε το έργο, Αναλυτή Ριγόπουλος, η Κατερίνα Χέλμη και εγώ και άλλοι τρεις ήταν συμπληρωματικοί ηθοποιοί, ήταν στο θέατρο Βεργή που είναι κάτω από το Παλάς. Ναι. Υπήρχε ένα θέατρο που λεγόταν Βεργή, Έλσα Βεργή. Και δεν πήγαινε πολύ καλά, ήταν ήδη η δικτατορία από τον Απρίλιο κλπ. Αυτό εμείς αρχίσαμε τον Οκτώβριο, ήταν ένα κατέβητο έργο. Μερικές παραστάσεις παίζαμε με 6 άτομα με αυτό και λέμε ότι αυτοί είναι περισσότεροι κάτω παρά εμείς, ας πούμε. Είναι από εμάς ήταν περισσότεροι. Εμείς είμαστε συγγνώμη περισσότεροι από τους θεατές, αυτό θέλω να πω. Και θα κατέβαινε το έργο. Και δίνανε τότε εισιτήρια εργατικής εστίας. Και με τα εισιτήρια αυτά ανέβηκε η παράσταση. Η παράσταση, δηλαδή άρχισε αυτό. Και αυτοί διαδώσανε ότι είναι μια πολύ ωραία κωμωδία, μια πολύ ωραία κωμωδία και πήγε το έργο ατελείωτα χρόνια. Αφού εγώ είχα φύγει στην Αγγλία και παίζονταν ακόμα. Ήταν φοβερό δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και έγινε μια επιτυχία που εντάξει, είναι αυτά τα τυχαία. Χωρίς να είναι το μεγάλο έργο, ήταν μια ευχαριστή. Το κάρμα της παράστασης. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά ήταν και λίγο. Οι ηθοποιοί, ιδιαίτερα η Κάκια η Αναλυτή, η οποία ήταν και πολύ γνωστή στον κινηματογράφο τότε, δεν μπόρεσε να παίξει τίποτα άλλο μετά από αυτό.
είχαν τέτοια επιτυχία, βγάλαν τόσα χρήματα που αγοράσαν ένα θέατρο στην Οδό Αντωνιάδου, το παίξαν και εκεί και αυτό και τα λοιπά, και καλλιτεχνικά ακυρωθήκανε και αυτοί και ο Κώστας Δρυγόπουλος. Δεν μπορέσανε μετά να ξεπεραστεί αυτό. Όλος ο κόσμος τους ήθελε σε κάτι τέτοιο, τυποποιημένους. Κάθε τι έχει το κόστος του τελικά. Βέβαια, ακριβώς. Και η επιτυχία έχει το κόστος. Τέλος πάντων, σου λέω, εγώ μετά από αυτό έπαιξα έτσι άλλα 2 χρόνια και τότε είχα κάνει το πρώτο μου γάμο με μία, δεν ήταν Ελληνίδα, ήταν, για την ακρίβεια ήταν από τη Ρίγα της Λετωνίας, αλλά ήταν αγγλόφωνη και είχαμε γνωριστεί, είχαμε αυτό και κάποια στιγμή παντρευτήκαμε τον καιρό της δικτατορίας, στην αρχή της δικτατορίας. Όμως ένα καλοκαίρι ήμουνα τότε με τον Πετράκη, μου έλεγε, παιδί μου, γιατί δεν βγαίνεις κι εσύ έξω. Εγώ δεν είχα βγει τότε, ήμουν 29 χρόνια, δεν είχα βγει ακόμα από την Ελλάδα. Και λέει, βγαίνει να δεις πώς είναι έξω. Εκείνη δούλευε ήδη στην IBM Παρισιού. Ήτανε κοσμοπολίτησα. Ναι, ναι. Ό,τι και να ήταν, εντάξει, είμαστε λίγο πιο πίσω τότε ιδιαίτερα. Ναι, 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 ναι. Και αποφασίζω να μην δουλέψω εκείνο το καλοκαίρι και να πάω στο εξωτερικό. Επειδή είχα ένα φίλο που λόγω της δικτατορίας ηθοποιώ είχε φύγει για το Μόναχο, είχα έναν άλλο φίλο από το θέατρο τέχνης στο Λονδίνο και μία φίλη στο Δουβλίνο. Και είπα να κάνω ένα τέτοιο ταξίδι και έκανα 3 μήνες. Περνώντας, αυτά δεν τα λέω για να τα συνδέσω με το επόμενο βήμα. Ναι, ναι. Πώς έφυγα. Ναι, 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 ναι. Γιατί θα σε ρώταγα πώς φεύγεις από την Ελλάδα και πώς φεύγω στο Λονδίνο. Κανονικά δεν έπρεπε να φύγω. Δηλαδή κανονικά. Δηλαδή όλοι λέγανε, μα γιατί φεύγει. Γιατί είχα κάνει ήδη μια καριέρα, είχα παίξει αρκετά καλούς ρόλους και πρώτους ρόλους. Η τελευταία μου ήταν η πρώτη ρόλη. Εντυπωσιάζομαι τόσο πολύ με το εξωτερικό που ούτε εγώ δεν το περίμενα. Έγινε μια αποκάλυψη ουσιαστικά. Έγινε μια αποκάλυψη. Μέχρι τότε δεν ήξερα, δηλαδή βλέπαμε, τότε δεν υπήρχε και τηλεόραση, να δούμε ντοκιμαντέρ ή αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ό,τι βλέπαμε από φωτογραφίες σε περιοδικά, εφημερίδες ή μια ταινία. Το είδες ξαφνικά μπροστά σου, ζωντανό. Και το βλέπω ζωντανό μπροστά μου. Εγώ δεν είχα και μια ιδέα. Αυτό είναι σοκ. Βέβαια, πολιτιστικό σοκ. Ναι. Όταν έβγαινε το τρένο, γιατί πήγαμε το τρένο. Έκανα όλο το ταξίδι μέχρι το Δουβλίνο με τρένο. Και όταν βγαίναμε από τα σύνορα, από την Ελλάδα προς τη Γιουγκοσλαβία που περνούσε το τρένο, εγώ νόμιζα ότι θάλαζε και το χορτάρι. Ότι το γιουγκοσλαβικό χορτάρι είναι διαφορετικό. Διαφορετική η φύση της. Ενώ ήταν μια συνέχεια της ελληνικής σε εκείνα τα αυτά. Τόσο εντυπωσιασμένος και τόσο επαρχιώτης αισθανόμουν. Και πήγα στο Μόναχο πρώτα, που είχα έναν Έλληνα φίλο που δούλευε στην όπερα της Βαβαρίας του Μονάχου, και σαν τεχνικός, και ένας φίλος μου ηθοποιός που είχε φύγει για λόγους πολιτικούς από το κρατικό θέατρο Βορειοελλάδος που δούλευε, συμμαθητής μου από το εθνικό. Και μένω μαζί τους 1 μήνα. Αποκάλυψη. Για πες. Ήταν αυτός ο τρόπος της ζωής. Ναι. Είχα πέσει και στο October Festival τώρα. Μπύρες και λουκάνικα. Μπύρες και λουκάνικα. Και όπερα, θεατρικά έργα, Μπρέχτ. Είχα δει δηλαδή τα πρώτα θεάματα σε ξένη χώρα. Και μετά, αφού έζησα, σου λέω έτσι, με αγαπημένα πρόσωπα, 1 μήνα στο Μόναχο, πήρα πάλι το τρένο και πάω στο Λονδίνο. Το Λονδίνο για μένα δεν... Σου φάνηκε η ομίχλη του? Όχι, τότε δεν μου φάνηκε τίποτα. Ήταν και καλός ο καιρός, δεν ήταν ακόμα χειμώνας. Ήταν δηλαδή σαν αυτό που λένε το ανέκδοτο, λέει οι Εγγλέζοι που λένε, λέει, το καλοκαίρι μας φέτος το περάσαμε υπέροχα, τέλεια. Έτυχε να πέσει και Σαββατοκύριακο. Καταπληκτικό. Όχι, το Λονδίνο με εντυπωσίασε πάρα πολύ όταν πήγα. Καταρχήν είχε καλό καιρό όταν ήμουν εκεί πέρα.
Είχα ένα φίλο που με φιλοξένησε, ήταν το θέατρο τέχνης, και είδα πάλι κάποια θεάματα. Μετά, συγγνώμη, εκεί έγινε η πρώτη επαφή. Στο ραδιόφωνο του BBC πήγα για να πιούμε ένα, είχε μια καντίνα το BBC, και πήγα με έναν φίλο μου ηθοποιό επίσης, που γνώριζε 2-3 από τους Έλληνες εκφωνητές παρουσιαστές της ελληνικής εκπομπής του BBC, που εκείνη την εποχή η εκπομπή του BBC ήταν κορυφαία. Ναι, ναι, ναι. Ήταν δικτατορία και όλα τα πράγματα. Εδώ Λονδίνο. Και πάω εκεί και βλέπω, μου συστήνουν μία δημοσιογράφο, κορυφαία δημοσιογράφο, η οποία ήταν και σε όλο το αντιδικτατορικό κίνημα και τα λοιπά, και η οποία δεν μπορούσε βέβαια να γυρίσει στην Ελλάδα. Ήταν μία την οποία την ήξερα από την εφηβεία μου εγώ, τον πατέρα της και τη μητέρα της τέλος πάντων, και τη συστήνομαι. Λέω, με θυμάσαι? Λέει, ποιος είσαι εσύ? Με αυτήν είχαμε, εγώ ήμουν τότε 29 χρόνο, αυτή θα ήταν 50, ξέρω εγώ, ναι. Είχαμε μία διαφορά. Και μάλιστα κοκκίνησε κιόλα, διότι εγώ δεν έδειχνα μικρός, έδειχνα έτσι, και τράπηκε λιγάκι. Μήπως νομίζουν οι άλλοι ότι ήμουν ένα φλέρτης, ναι, και κοκκίνησε. Λέω, γιατί δεν είσαι η Γιολάντα Τερέντζιο? Ναι, μου λέει. Λέω, μα ξέρω και τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, και μαζί είχαμε γνωριστεί. Κολυμπούσαμε, λέω, μαζί στην Ελλάδα, γιατί είχε σπίτι εκεί πέρα. Και έγινε μια γνωριμία, τέλος πάντων, ύστερα από πολλά χρόνια. Και με συστήνει στο διευθυντή της ελληνικής υπηρεσίας, που ήταν ένας Άγγλος, βέβαια, ήταν ο διευθυντής. Εγώ μιλούσα αγγλικά, γιατί η γυναίκα μου η πρώτη ήταν αγγλόφωνη. Ναι. Γιατί είχα μάθει, ήξερα και από πριν, ναι, κάποια, αλλά είχα μάθει τα αγγλικά και μπορούσα να το. Και πήραν ένα ιστορικό, τι έχεις παίξει, πού ήσουν, τι αυτό, αν έχεις κάνει ραδιόφωνο. Εγώ είχα κάνει και πολύ ραδιόφωνο ήδη, ναι, όχι μόνο, ναι, ναι, στην ENR, αλλά και, και στην τότε ΕΡΤ. Mm-hmm. Είχα κάνει πολύ ραδιόφωνο. Και μου λέει ο διευθυντής τότε της ελληνικής υπηρεσίας, μου λέει, κοίταξε να δεις, μέχρι πριν από μερικούς μήνες ήταν εδώ ο Στέφανος Ολυναίος, ο οποίος γυρίζει στην Ελλάδα με την Έλλη Φωτίου, τη γυναίκα του, και εμείς ενδιαφερόμαστε για έναν άνθρωπο να παρουσιάζει τις ειδήσεις στο πρόγραμμα του, στην ελληνική υπηρεσία του BBC, εσύ είσαι έμπειρος κλπ. Αν ενδιαφέρεσαι. Σου έρθει και κάτσε δηλαδή. Ακριβώς, αν ενδιαφέρεσαι. Λέω, κοιτάξτε να δείτε, θα το σκεφτώ, δεν τη σκεφτόμουν να εγκαταλείψω μέχρι εκείνη τη στιγμή, ναι, την καριέρα μου στην Ελλάδα. Και λέω, εγώ τώρα φεύγω, πάω στο Δουβλίνο και όταν γυρίσω στην Ελλάδα θα σας πω. Και πραγματικά μετά πήγα στο Δουβλίνο, περνάω ονειρικά, γνωρίζω τους ωραιότερους ηθοποιούς στο Λονδίνο, το Abbey Theatre, διάσημο θέατρο, το Gaiety, φίλους δημοσιογράφους και τέτοια. Γυρίζω πάλι Λονδίνο, παίρνω το αεροπλάνο και γυρίζω στην Ελλάδα. Μόλις γυρίζω στην Ελλάδα, δεν το πίστευα πάλι. Λέω, πού γυρίζω? Η Ελλάδα τότε ήταν μαύρη μαυρίλα. Μα ξανασυνειδητοποίησα. Το τι έκανε. Τι έκανε και τι ήταν η δικτατορία για τη χώρα τότε. Και λέω στην γυναίκα μου, είχες δίκιο που έπρεπε να πάω να δω έξω τι γίνεται. Εγώ φεύγω, έχω μια πρόσκληση, μου γράφουνε δε γράμμα και μου λένε, αν πρόκειται να έρθεις, έλα πιο γρήγορα, διότι ανακαλύφθηκε μια κωμωδία, αρχαία κωμωδία του Μενάνδρου, η Σαμία, mm-hmm, και σκοπεύουμε το BBC να κάνει παγκόσμια πρώτη. Όπου την έκανες εσύ. Και την έκανα εγώ. Ναι. Και στη Σαμία είναι δύο ρόλοι, είναι μια υπέροχη κωμωδία, πατέρας και γιος. Θα έρθει ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, που είναι εξόριστο στο Παρίσι, και θα παίξεις εσύ το γιο. Συμφωνείς? Και παίρνω τη βαλίτσα μου και φεύγω. Περιττώ να σου πω ότι και για το πρώτο ταξίδι δεν μπορούσα να φύγω από την Ελλάδα. Διότι είχα έναν φάκελο λόγω του πατέρα μου. Λόγω του πατέρα μου προσωπικά δεν είχα, ναι, ναι, αλλά ναι, λόγω, ναι, του πατέρα μου δεν είχα. Και έπρεπε να επέμβει η Κατίνα Παξινού στον
τότε ήταν υπουργείο τύπου και πληροφοριών, δεν ξέρω πει, ήταν ένας που έβγαζε τον ελεύθερο κόσμο, ένας φασίστας που ήταν πολύ φίλος της Παξίνου και τέτοια, και μου βγάζουν διαβατήριο, όχι, το πρώτο διαβατήριο ήταν για την Κύπρο. Γιατί πήγα να γυρίσω το νησί της Αφροδίτης. Ναι, 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 ναι. Που θα μπορούσα από εκεί να έχω φύγει. Δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και ιδιαίτερα Αγγλία και όλες τις χώρες. Βέβαια, ναι, θα μπορούσα να είχα φύγει. Αλλά όταν γύρισα από τα γυρίσματα, με αυτό το παλιό διαβατήριο μου δώσανε ένα κανονικό. Έκανα μια ανανέωση και, και πέρασε. Και έτσι έφυγα με αυτό το διαβατήριο. Ήσουν τυχερός. Ήμουν τυχερός. Ναι, 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 ναι. Και φεύγω για το Λονδίνο. Πρέπει να σου πω ότι είχα μία βαλίτσα μόνο και είχα δύο πραγματάκια. Κάτι από τη γιαγιά μου ένα πραγματάκι και κάτι δικό μου. Τίποτα άλλο, και λίγα ρούχα. Και έφυγα και γύρισα μετά από 10 χρόνια. Για πες λοιπόν, ενώ είσαι εκεί. Και τότε όταν ξαναπήγα στο Λονδίνο τη δεύτερη φορά, ήτανε ομίχλη που δεν έβλεπες να περπατήσεις. Τότε ήταν πραγματικά. Βγήκα στο σταθμό της Βικτόριας με το τρένο πάλι και με μια βαλίτσα, δεν ήταν πολύ βαριά, αλλά με μια βαλίτσα και δεν ήξερα τίποτα. Βράδυ, ήταν αργά, όχι ξημερώματα, αλλά ήταν λόγω του καιρού, ήταν σαν να ήταν πολύ... Δεν κυκλοφορούσες εσύ, κυκλοφορούσε η σκιά σου, ως αντιπρόσωπος εσύ. Ως αντιπρόσωπος, αντιπρόσωπος των βαμπύρων. Για πες λοιπόν, ναι, πες την εμπειρία σου από τη Σαμία. Από τη Σαμία. Κοίταξε, ήταν ένα, ποιος το ήξερε ως τότε το έργο, τώρα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μια πάρα πολύ ωραία κωμωδία. Ήταν ο Μένανδρος, η συνέχεια του Αριστοφάνη και όλων των κωμωδιογράφων της εποχής. Και σώζονται μερικές κωμωδίες του. Λοιπόν, αυτό ήταν και σε πολύ ωραία μετάφραση. Στα νέα ελληνικά δηλαδή, και την σκηνοθεσία την είχε κάνει ένας που ήταν σκηνοθέτης στο BBC, αλλά ήταν Έλληνας, ο οποίος είχε γίνει και διευθυντής του τρίτου προγράμματος του BBC του κανονικού αυτός, πολύ αξιόλογος. Βέβαια δεν είχε μεγάλη επιλογή, γιατί επειδή έπρεπε η παράσταση να είναι στα ελληνικά φυσικά, αφού ήταν να μεταδοθεί στον ελληνόφωνο κόσμο. Ναι, 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 ναι. Το είχαν δώσει σαν δελτίο τύπου βέβαια σε όλο και στα αγγλικά μέσα, αλλά έπρεπε να βρει ηθοποιούς που δεν υπήρχαν πολλοί ηθοποιοί στην Αγγλία, Έλληνες, και είχε και μία γυναίκα μέσα, μάλιστα ήταν η Βασιλείου, αδελφή του Προέδρου Σπύρου της Κύπρου. Σπύρου Βασιλείου. Που ήταν πρόεδρος, ναι, της Κύπρου. Ναι, 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 ναι. Ήταν ηθοποιός αυτή. Και είχε βρεθεί στην αυτή και έπαιξε. Και κάναμε μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Βέβαια, κοιτάξτε, το ραδιόφωνο δεν έχει τη γοητεία του ζωντανού θεάτρου. Έχει όμως ένα άλλο πλεονέκτημα. Ναι, ναι. Σε αφήνει ελεύθερο, να τρέξεις και να δημιουργήσεις τη φαντασία σου αυτό που προσαρμόζεται, ναι, στο επιθυμητό του καθενός. Ναι. Δηλαδή αυτό έχει μια πολύ μεγάλη ευελιξία. Έχει. Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά κοίταξε, τα πράγματα γράφονται για κάποιο λόγο. Ναι. Δηλαδή το θέατρο, ναι, δεν είναι για να το διαβάζεις όπως, ναι, το μυθιστόρημα. Mm. Το θέατρο είναι για να βλέπετε. Γιατί έχει και μια συγκεκριμένη κινησιολογία. Ακριβώς, είναι ανάγλυφο. Και κάτι που θα πεις, ναι, όταν ακολουθείται από μια κινητικότητα. Ακριβώς. Θα σου το ολοκληρώνει. Ολοκληρώνει, ναι, ο ρόλος, ναι, έτσι ολοκληρώνεται. Βέβαια έχει ένα άλλο, όπως έλεγες και εσύ, το ραδιόφωνο. Έχει τους δικούς του νόμους, ας τους πούμε, νόμους. Ο ηθοποιός είναι πιο συγκεντρωμένος, γιατί είναι πιο απερίσπαστος από αυτά που θα γίνονται στην πλατεία, στο αυτό, τα φώτα, τα τέτοια. Είναι πιο απερίσπαστος και έχει μια αμεσότητα φωνητική. Κατάλαβες. Βέβαια, βέβαια. Όπως ακούγόμαστε τώρα. Ναι, έχει μια αμεσότητα φωνητική. Αλλά το υπόλοιπο πρέπει να το συμπληρώσει μετά ο θεατής που ακούει το, ναι, το, ναι, ρόλο. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό και βάζανε, όταν κάναμε ραδιοφωνικά έργα στο ραδιόφωνο στην ΕΡΤ, είχαμε πάντοτε εφέ, ηχητικά εφέ. Δηλαδή, για να μπορεί να αντυχεί η φωνή σου. Όχι. Είχαμε ηχητικά εφέ, τι εννοώ. Δηλαδή, έλεγες, τώρα εγώ πρέπει να φύγω.
έκανε βήματα και την πόρτα. Υπήρχε μια σταθερή πόρτα, ναι, την οποία την άνοιγες εσύ, την έκλεινες, ακουγόταν ο ήχος. Βέβαια, ήταν αλάδωτη η πόρτα. Βέβαια. Έπρεπε να τρίζει λιγάκι, να ακουστεί ότι είναι πόρτα. Έκανες τα βήματα ή ό,τι άλλο ηχητικό υπήρχε που ήταν γραμμένο μέσα στο κείμενο. Είναι σαν να μου τα φέρνεις στα αυτιά τώρα. Το τακούνι πάνω στο ξύλινο πάτωμα. Ακριβώς. Υπήρχε, ναι. Ο βηματισμός. Μέσα στην ΕΡΤ, στο στούντιο, υπήρχε ένα τρίσκαλο, τρία σκαλοπάτια. Ξύλινα, τα οποία έπρεπε να τα αναβουκατεύει. Ακριβώς. Για να δώσεις την αίσθηση ότι γίνεται αυτό. Και ό,τι άλλο δηλαδή. Υπήρχαν μεταλλικά αυτά, ένα κουδούνι, ένα αυτό. Κατάλαβες. Και έδινες την αίσθηση στο θεατή ότι είναι πιο ανάγλυφο, πιο, πιο ζωντανό. Που ήταν πολύ ωραίο. Και τώρα γίνονται αυτά ακόμα σε ραδιοφωνικά όταν κάνουν. Που τώρα δεν είναι τόσο πολύ, αλλά έτσι γίνονται. Και έτσι που λες. Ναι. Κοίταξε, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Κρίμα που δεν έχουμε, ίσως μια άλλη φορά, αλλά είχα και φωτογραφίες από τις πρόβες που κάναμε στο BBC με τον Διαμαντόπουλο και τους άλλους ηθοποιούς. Και ήταν έτσι, ήταν εξαιρετικό. Ο Βασίλης ο Διαμαντόπουλος ήταν ένας από τους μεγάλους Έλληνες ηθοποιούς. Αυτός προερχόταν από το θέατρο τέχνης βέβαια, αλλά ήταν στο Εθνικό, είχε παίξει πάρα πολλά και στο θέατρο τέχνης βέβαια. Ήταν ένας από τους πιο αξιόλογους ηθοποιούς. Ήταν, ας πούμε, τιμή και για μένα να παίζω μαζί του τότε. Ναι, και μετά στο BBC η συνεργασία που άρχισε από το 70 και τελείωσε το 80 ήταν στο επίπεδο του ραδιοφώνου κυρίως. Αυτή όμως εγώ την περίοδο της Αγγλίας είχα μια άλλη επίσης δραστηριότητα. Καταρχήν ακολούθησα διάφορες σπουδές που ήθελα εγώ να κάνω. Ναι. Για μένα τον ίδιο. Πρώτα πρέπει να σου πω πριν από τις σπουδές ότι το αγγλικό θέατρο για μένα ακόμα μέχρι σήμερα και θα είναι για πάντα το θεωρώ το καλύτερο θέατρο που υπάρχει στον κόσμο γιατί έχουν τους πιο εξαιρετικούς ηθοποιούς παγκοσμίως. Η καλύτερη ηθοποιοί είναι για μένα, αυτή είναι η γνώμη μου βέβαια, είναι οι Άγγλοι ηθοποιοί. Και το να τους βλέπεις, άλλωστε ακόμα και σήμερα, το Hollywood και οι ταινίες, όταν θέλουν έναν καλό ηθοποιό, φωνάζουν έναν Αγγλέζο ηθοποιό για να παίξει καλά και να ερμηνεύσει. Λοιπόν, ήταν ένα δεύτερο σχολείο, μια δεύτερη δραματική σχολή για μένα, το να παρακολουθώ όλες αυτές τις παραστάσεις που είχα την ευκαιρία να δω στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Ναι. Το Λονδίνο είναι η καρδιά του παγκόσμιου θεάτρου. Να φανταστείς ότι το θέατρο το αγγλικό έχει 50%, μεταξύ 50 με 60% ξένο ακροατήριο που πάει για να δει θέατρο. Επειδή είναι και η γλώσσα παγκόσμια. Δηλαδή έρχεται ο άλλος να δει θέατρο στο Λονδίνο. Που δεν το κάνει σε μια άλλη μεγάλη πρωτεύουσα όπως είναι ξέρω, το Παρίσι ή η Ρώμη. Πάνε για όπερα που δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Ναι. Αλλά για το θέατρο. Ναι, είναι γνωστό, ας πούμε, ξέρω, ότι όταν πάνε στη Βιέννη σε κάποιες συγκεκριμένες παραστάσεις. Και πηγαίνουν ξένοι όταν έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με το θέατρο. Ναι, πάνε να δουν. Αλλά πάει κόσμος απλώς, δηλαδή τουρίστες. Πάνε να δουν μια θεατρική παράσταση γιατί είναι. Μεγάλη ηθοποίη, εξαιρετική ηθοποίη, όλοι οι μεγάλοι ηθοποίοι από εκεί. Και για μένα ήταν, σου λέω, επειδή εγώ έγραφα στο BBC, κάλυπτα εκτός από πολιτικά θέματα, κάλυπτα όλα τα καλλιτεχνικά. Και έτσι είχα το. Μια συνεχή ροή. Και, είχα μια ενημέρωση. Και έναν φόρτο εργασίας παράλληλα. Και φόρτο εργασίας, αλλά ήταν ευχάριστος φόρτος. Ναι. Ήσουν στον χώρο σου. Ήταν αυτό που αγαπούσες. Ακριβώς. Οπότε. Και έβλεπα όλες τις καλύτερες παραστάσεις. Με καλύπτανε και συνήθως η υπηρεσία με καλύπτει και οικονομικά. Δηλαδή τα εισιτήρια μου τα κάλυπτε, αλλά και να μην μου τα κάλυπτε θα το έκανα μόνος μου. Και επειδή η εκπομπή που έκανα εγώ, που λεγόταν Οι Όφθες του Τάμεση. Πολύ γνωστή εκπομπή. Ήταν πολύ γνωστή εκπομπή. Κάλυπτε όλο το φάσμα της τέχνης, δηλαδή όχι μόνο το θέατρο, όπερα,
συναυλίες, ρεσιτάλ, εικαστικά, όλο αυτό το φάσμα, εγώ παρακολουθούσα όλα αυτά και τις εκθέσεις και έγραφα γι' αυτά και ήταν μια ενημέρωση του κοινού, γιατί αυτή η εκπομπή που κάναμε πήγαινε στην ΕΡΤ, εκτός από τη μετάδοση αυτή στην Αγγλία, πήγαινε σε μπομπίνες, σε ταινίες, στην ΕΡΤ και τις μετέδιδε η ΕΡΤ, ήταν μια συμφωνία των δύο σταθμών. Ναι, ναι, ναι. Και μεταδιδόταν ζωντανά, δηλαδή η μητέρα μου με άκουγε και ο πατέρας μου σαν να ήμουν στην Αθήνα, χωρίς παράση. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αυτό θέλω να σου πω. Και μεταδιδόταν, ήταν εβδομαδιαίες εκπομπές αυτές και έκανα αυτό και άλλες εκπομπές. Και έτσι, παράλληλα εγώ σπούδαζα, σπούδαζα κάποια, έκανα σε κάποια κολέγια μαθήματα που είχαν μια σχέση με θέατρο, αλλά εκτός από αυτό έκανα... στο Μάρι ήταν το ένα. Ναι, στο Morley College, ναι. Και το City Lit. Ήταν, ναι, δύο διαφορετικά κολέγια. Έκανα φωτογραφία, έκανα χαρακτική, γλυπτική, που δεν είχαν καμία σχέση με το θέατρο, αλλά εμένα μου αρέσαν και ήθελα να τα δοκιμάσω αυτά εκείνη την εποχή. Όχι για να γίνω, δεν ξέρω αν θα γινόμουν, αλλά το έκανα για μένα. Και μια μέθοδο θεατρική που λεγόταν Alexander Technique. Και η οποία σε τι συνίσταται, έτσι, για η Alexander μια... Technique. Αυτή είναι μια φοβερή τεχνική, να την πούμε, μια σαν τεχνική, μέθοδος. Με μέθοδος, σωστά, είναι μια μέθοδος που είναι, έγινε για τους ηθοποιούς. Αυτός που την έκανε, στην αρχή του 20ου αιώνα, ήταν ηθοποιός. Και είχε καταλάβει ότι αυτό που εξοντώνει τον ηθοποιό είναι το άγχος. Αυτό που δημιουργείται από μια αβεβαιότητα. Γιατί το να του βγει καλά, όχι ακριβώς, η παράσταση, όχι, η συνοχή του. Ο ηθοποιός δεν μπορεί να δει στο θέατρο τον εαυτό του. Ναι. Ποτέ, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση, ναι, να τον δει. Μπορεί να τον δει στο σινεμά, αλλά στο θέατρο, ναι, 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 δεν μπορεί. Αυτή ήταν μια θεατρική μέθοδος. Ήταν για τους ηθοποιούς του θεάτρου και που τότε το σινεμά. Τέλος, όχι, το σινεμά ήταν η σέκμη. Τέλος πάντων, στην εποχή του συγγραφέα, ας πούμε, γι' αυτό ήταν και συγγραφέα που έγραψε το βιβλίο αυτής της μεθόδου, αλλά η ιδρυτή αυτής της μεθόδου της θεατρικής, δεν υπήρχε τότε πολύ σινεμά ούτε στην Αγγλία. Λοιπόν, αυτή η μέθοδος χαλάρωσης βοηθούσε τους ηθοποιούς να απαλλαγούν από το άγχος. Ήταν ένα είδος σαν γιόγκα. Τα λάβες. Ναι. Πώς θα μπορούσες να μας δώσεις έτσι ένα μικρό παράδειγμα, έτσι, σαν στιγμιαίο παράδειγμα, έτσι, για να πιάσουμε το νόημα λίγο περισσότερο. Το νόημα, κοίταξε, μάθαινες ένα μονόλογο. Ναι. Μάθαινες ένα μονόλογο. Ναι. Τον οποίο μονόλογο δεν έκανες αυτό που κάνεις στο θέατρο, που είσαι όρθιος και επεγγέλεις, ναι, ένα μονόλογο, ναι, ή μπορεί να είναι και ένας καθιστός μονόλογος. Ναι. Αυτό είχε στοιχεία μέσα γιογκικά. Δηλαδή, μπορεί να ήσουν εξαπλωμένος, μπορεί να ήσουν με τα πόδια πάνω ή με το κεφάλι κάτω και ψηλά τα πόδια και έλεγες το κείμενό σου. Βασιζόταν πάρα πολύ στην αναπνοή. Γιατί όλο το μυστικό, έτσι κι αλλιώς, και στις κανονικές σχολές και στην όπερα, είναι η αναπνοή. Είναι η αναπνοή. Και στη γιόγκα είναι η αναπνοή. Και ήταν αυτό που, ξέρεις, πηγαίνανε άνθρωποι που δεν ήταν ηθοποιοί. Και μη ηθοποιοί πηγαίνανε για αυτή τη μέθοδο. Και πηγαίνανε και άτομα που είχαν κινητικά προβλήματα. Είχε δηλαδή μεγάλη γκάμα ατόμων. Δεν ήταν εγώ ενδιαφερόμενο επειδή ήμουν ηθοποιός. Είχε και άλλους ηθοποιούς, αλλά είχε και ανθρώπους που ήταν με ένα πρόβλημα κινητικό. Το οποίο κινητικό το διαπίστωνε ο δάσκαλος ότι οφείλεται κυρίως σε ψυχολογικούς λόγους. Κατάλαβες. Υπάρχουν πράγματα που σου μένουν επειδή τα συναισθήματά σου είναι μπλοκαρισμένα. Γιατί το συνέστημα σου μπλοκάρει
την αναπνοή. Και επειδή ναι. παίρνεις κακή αναπνοή συνεχώς, mm-hmm. σου δημιουργείται ένα πρόβλημα υγείας. Mm-hmm. Κάπου, σε ένα όργανο. Ναι, 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 ακριβώς. Εγώ αυτό ήθελα να σου πω. Ότι η αναπνοή, η σωστή αναπνοή, συνδέεται με την διατήρηση της ευεξίας και της υγείας. Ναι. Δηλαδή, και είσαι σε ευεξία και παραμένεις υγιής όταν ξέρεις να αναπνέεις σωστά. Έχουμε δύο παραδείγματα τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά. Εσύ το ξέρεις πολύ καλά το θέμα αυτό. Εγώ το ξέρω από άλλη πτυχή. Από άλλη πτυχή, αλλά το ξέρεις γιατί... Από τις εναλλακτικές θεραπείες. Ακριβώς. Και έκανα τον συνδυασμό τώρα με αυτά που μου λες και μπορώ να σου κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο μακρινών αποστάσεων ταξίδι που θα σε πάω μέχρι την Άπο Ανατολή και θα σε ξαναγυρίσω στην αρχαία Ελλάδα. Ναι. Και έχει το ίδιο ακριβώς αντικείμενο αυτό το οποίο αναφέρεις. Mm. Και είναι τι. Είναι το γεγονός το ότι οι Ανατολίτες ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι εάν δεν φτάσει η αναπνοή σου να γεμίσει τους πνεύμονές σου και να εκταθούν όπως πρέπει να εκταθούν κανονικά, όπου αυτό το πράγμα εκτός από το εύρος θα το δημιουργήσει και την ελαστικότητα. Δηλαδή, εάν σκεφτείς δε... δηλαδή, θα σου πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό που για αυτόν που το ξέρει μπορεί να του είναι αντιληπτό. Για έναν που δεν το ξέρει μπορεί να το ακούσει πρώτη φορά, μπορεί να γυρίσει και να σου πει «Μα τι μου λέει αυτός ο τρελός». Δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν μπορεί να το όμως είναι έτσι όπως το λες. Και έχει να κάνει με τα 7 ενεργειακά κέντρα που έχουμε στο σώμα μας. Έτσι κι αλλιώς όλοι οι άνθρωποι. Ναι. Λοιπόν, αυτοί ξέρουν πολύ καλά πώς είναι ο τρόπος που θα εισπνεύσουν και θα εκπνεύσουν και κάθε φορά θα κάνουν έτσι την αναπνοή τους, την οποία θα την κατευθύνουν να φτάσει στο κάθε ένα ενεργειακό κέντρο την κάθε μία φορά. Όπου θα έχει συγκεκριμένη στάση, διάρκεια, μη φανταστείς τρελά πράγματα, όχι με χρονόμετρο. Διάρκεια αναπνοής εννοείς. Διάρκεια αναπνοής σε σχέση με την εκπαίδευση που θα λάβεις εσύ ο ίδιος για τα δικά σου μέτρα. Διότι μην ξεχνάμε καλά, ότι... Καλά, διάρκεια δεν μπορεί να είναι πάνω από κάποια λεπτά, έτσι δεν είναι. Όχι, διαφοροποιείται όμως για τον κάθε έναν άνθρωπο. Ακριβώς. Και αυτό το, η διαφοροποίηση για τον κάθε έναν άνθρωπο έχει να κάνει καθαρά και μόνο με το προσωπικό γίγνεσθε του καθενός μας ξεχωριστά. Ναι. Δηλαδή, ο κάθε ένας μας είναι μία ξεχωριστή οντότητα. Έχει ένα διαφορετικό ξεχωριστό σώμα. Δεν του πηγαίνει η ίδια θεραπεία με τον άλλον. Θέλει τη δική του. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο προσδιορίζεται η εναλλακτική θεραπεία. Είναι ατομική. Είναι ατομική. Ναι. Και είναι ολιστική. Ναι. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, αυτό στο δίνω από τη γνώση και τη φιλοσοφία που έχουν αναπτύξει αυτοί επί χιλιάδες χρόνια, μιλάμε για πάνω από 5.000 χρόνια, φιλοσοφία εφαρμογής πάνω στην ανάπτυξη της ευεξίας και της διατήρησης της υγείας, και άμα γυρίσεις στην αρχαία Ελλάδα θα στο δώσω με ένα άλλο παράδειγμα το οποίο όμως γνωρίζω ότι σχετίζεται ακριβώς με το ίδιο πράγμα. Ναι. Και έχει να κάνει με την σωστή στάση του σώματος και με την σωστή εκφορά του λόγου, την ορθοφωνία. Δηλαδή, σκέψου, εσύ που ξέρεις τι είναι αυτό που λέμε ορθοφωνία και μέσα από το δικό σου χώρο, σκέψου ότι ακριβώς επειδή οι αρχαίοι Έλληνες μιλάγανε τραγουδιστά και είχανε αυτές τις παύσεις λόγω της δασίας, της οξίας, της περισπομένης, της πλαγίας, της βαρίας. Ναι. Έπρεπε για να μπορέσουν να δώσουν το σωστό ήχο, να έχουν τη σωστή στάση σώματος, για να μπορεί να έχει τη διεύρυνση το σώμα. Και λοιπόν αυτό το πράγμα έχει αποδείξει ότι αυτό τους απάλασε το πρώτο και το κύριο από όλα τα μυοσκελετικά προβλήματα που μπορούσε να αναπτύξει ένας ο οποίος δεν μπορούσε να αναπνεύσει σωστά. Ναι. Διότι αυτός που ανέπνεε σωστά ήταν υποχρεωμένος, είτε το θέλει είτε δεν το θέλει, να φτάσει σε ένα σημείο να έχει εξελίξει έτσι την αναπνοή του που θα τον έφερνε σε μια σωστή στάση σώματος. Ναι. Και σκέψου κιόλας ότι
το να στέκεσαι έτσι όρθιος, με το να γύρεις λίγο, αυτό το λίγο, ναι, ξέρεις πόσα κιλά επιφέρει επιπλέον ως μόνιμο φορτίο, ναι, στο κάθε ένα μας βήμα. Ναι. Δηλαδή μπορεί να έχει και μια διαφοροποίηση 15 κιλών. Που άμα καθίσεις και το σκεφτείς τι είναι 15 κιλά να τα κρατήσεις στο χέρι, απίστευτο, είναι τεράστιο. Τεράστιο βάρος. Και όμως είναι το μόνο πράγμα, δηλαδή είναι φυσική μηχανική. Τελείως. Εμάς στη σχολή μας μαθαίνανε τη διαφραγματική αναπνοή, mm-hmm, η οποία έπρεπε να είναι στημένο το σώμα, mm-hmm, σαν λαμπάδα. Σαν λαμπάδα, mm-hmm, ακριβώς, για να παίρνει τη σωστή ποσότητα, mm-hmm, και να μπορείς να εκφέρεις το λόγο, mm-hmm, χωρίς να έχεις πρόβλημα. Γιατί, mm-hmm, αν, mm-hmm, δεν είναι, πάρεις τη σωστή αναπνοή χωρίς να κουραστείς, γιατί μετά, αν δεν την πάρεις σωστά, λαχανιάζεις. Ε, βέβαια, κουράζεις πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί οι μονόλογοι, ιδιαίτερα στις τραγωδίες, πρέπει να έχεις συγκλονιστική τεχνική για να τα βγάλεις πέρα. Δεν παίζονται. Δεν μπορεί να μιλάς ένα τέταρτο, ένα τόσο δύσκολο λόγο, ακόμα και στη μετάφραση που είναι, είναι φοβερών απαιτήσεων ο λόγος αυτός. Και να έχεις και την τεχνική, ώστε όταν παίζεις και σε ένα αρχαίο θέατρο, να ακούγεται και στην τελευταία κερκίδα και να μην χάνει ο άλλος τη λέξη, είναι, θέλει τεχνικές, αλλιώς δεν γίνεται. Ναι. Και αυτό το λέω, αλλά και η όπερα έχει το ίδιο πράγμα. Ναι. Δηλαδή θέλει φοβερές τεχνικές. Mm-hmm. Γι' αυτό και περισσότεροι στην όπερα είναι θεόχοντροι, ναι, ή ως τώρα ήταν, γιατί τώρα βλέπεις και λεπτούς τραγουδιστές της όπερας, διότι έχουν μεγάλους πνεύμονες, ναι, και μπορούν να βγάλουν αυτές τις τεράστιες. Ναι. Κοίτα τον Παβαρότη, θυμίζεις, ναι, πώς ήταν ο Παβαρότη. Ναι. Και τη στήση μου είχε πάντα. Και όλοι τη στήση μου είχαν. Όλοι, βέβαια. Ο Καρούζο. Μα δεν βγαίνουν αυτά τα πράγματα, ναι, από ανθρώπους αγύμναστους. Ναι. Ναι, είσαι γυμνασμένος. Ναι. Όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή, έτσι. Ναι. Όχι μόνο στο θέατρο. Ναι. Στο κάθε ένα είδος. Στο κάθε ένα θέλει να είσαι. Αλλιώς δεν είσαι πολύ καλός. Δεν είσαι καλός τεχνίτης. Βέβαια, έτσι είναι. Δεν ξέρω τι άλλο έχουμε να πούμε για την περίοδο αυτή του Λονδίνου. Πώς φτάνω. Στην αποχώρηση. Στην αποχώρηση που φτάνω. Κοίταξε να δεις. Το καιρό, τέλος πάντων, που προς το τέλος της δεκαετίας του 70, η δεύτερη γυναίκα μου, η Ελένη, εργαζόταν σε κάτι επιχειρήσεις που είχε ο τελευταίος δήμαρχος της Αθήνας, ο Πλητάς, στο Λονδίνο, στο City του Λονδίνου. Και εργαζόταν εκεί, έτσι είχαμε και γνωριστεί, γιατί εκείνη την εποχή έβγαινε ένα αντιδικτατορικό έντυπο από αυτόν και την Ελένη Βλάχου της Καθημερινής τότε, και έγραφα εγώ εκεί. Mm-hmm. Και το οποίο ήταν πιο... λεγόταν Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Συμπτωματικά. Ναι. Αλλά το λέγαν τότε για, ναι, να. Δεν ξέρω αν το πήρε ο Καραμαλής μετά, ναι, και το έκανε κόμμα. Αλλά το λέγανε Νέα Δημοκρατία, γιατί τότε δεν είχαμε δημοκρατία και έκανε, ναι, για μια καινούρια Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων. Ναι. Και έτσι είχαμε γνωριστεί. Ο Πλητάς μετά από την Ντόση κατέβηκε στην Ελλάδα και μετά από κάποιο καιρό έγινε υπουργός πολιτισμού. Mm-hmm. Βέβαια, ο άνθρωπος δεν ήξερε τίποτα από πολιτισμό. Ένας τεχνοκράτης ήταν και μάλιστα θυμάμαι ότι του είχε πει ο Καραμαλής, Γιώργο τον λέγανε, του λέει Γιώργο, τώρα που είχε γυρίσει δηλαδή ο Καραμαλής, πρέπει, μου έχουν πει, ούτε ο Καραμαλής ήξερε πολύ από τα καλλιτεχνικά θέματα, μπορεί να μην ήξερε και καθόλου, ότι πρέπει να φέρουμε έναν κορυφαίο Έλληνα της Γαλλίας, το Γιάννη το Ξενάκη. Και έχει ένα φοβερό σχέδιο, το οποίο θα γίνει στις Μυκήνες, και έγινε αυτό. Mm-hmm. Το Πολύτοπον ήτανε. Ο Ξενάκης ήταν κορυφαίος σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο δηλαδή. Και με φωνάζει η Μενόπλητας και μου λέει, ποιος είναι αυτός ο Ξενάκης. Το εξηγώ κάποια πράγματα. Εγώ είχα ήδη στο Λονδίνο σε συναυλίες που πήγαινα και στα διάφορα μουσικά κέντρα και είχα δει και μουσική του με ορχήστρες, γιατί πεζότανε στο Λονδίνο, και του εξήγησα. Είχαμε όμως μια γενικότερη σχέση και μου λέει, τώρα που θα γίνω υπουργός, δεν κατεβαίνετε και εσύ και η Ελένη να με βοηθήσετε στο Υπουργείο. Εγώ βέβαια δεν
το σκεφτόμουν αυτό το πράγμα, γιατί εμένα δεν ήθελα να γίνω δημόσιος υπάλληλος, που έγινα για ένα διάστημα. Και του είπα ότι θα του απαντήσω τέλος πάντων γι' αυτό. Εγώ όμως ήθελα να γυρίσω κάποια στιγμή, γιατί είχα γεμίσει από εμπειρίες καλλιτεχνικές. Είχα δει τα καλύτερα θέατρα του κόσμου, γιατί δεν στο είπα πριν ότι το BBC μου είχε αναθέσει και κάτι άλλο. Να ταξιδεύω με έξοδο του BBC και όταν γίνεται ένα καλλιτεχνικό γεγονός στη Στοκχόλμη ή στη Νέα Υόρκη, στη Μετροπόλιταν, αυτά, να γράψω γι' αυτά, σαν ανταποκρίσεις. Και έκανα και αυτό. Και είχα δει πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Δεν άντεχα άλλο να βλέπω τόσο μεγάλη τέχνη. Ναι, είναι αυτή, η περίοδος της ζωής που όταν... Ναι, ακριβώς. Ναι. Ο κορεσμός σου φέρνει... Με την καλή έννοια κορεσμός. Ναι, με την καλή έννοια. Σου φέρνει την ανάγκη του ησυχαστηρίου. Δηλαδή θέλεις κάπου να μας δεχτείς. Στην ηλικία που ήμουνα, όμως, που ήμουνα 37-38 χρονών και είχα φοβερή ενέργεια. Ήθελες να κάνεις κάτι άλλο. Δεν ήθελες να τρέχεις πίσω από τα ταξίδια συνέχεια και αυτό, μέσα στο ίδιο μοτίβο. Και είχα γεμίσει τις εμπειρίες. Mm-hmm. Είχα δει τους καλύτερους ηθοποιούς, είχα πάρει μαθήματα, mm-hmm. είχα δημοσιογραφήσει 10 χρόνια. Αυτό. Και είπα, πρέπει να γυρίσω πίσω πια. Δεν θέλω να με θάψουν στο γρασίδι της Αγγλίας, mm-hmm. που είναι έτσι πολυπένθυμο. Όλο αυτό. Αλλά ήταν τα νεκροταφεία της, πολύ γοητευτικά, αλλά και πολύ καταθλιπτικά, ας πούμε. Και έλεγα, όχι, θέλω να γυρίσω στο φως της Αθήνας. Έτσι έλεγα. Τέλος πάντων. Και αυτό λειτουργήσε σαν ιδέα μέσα μου αρκετά. Mm-hmm. Και άρχισα να ετοιμάζομαι για την επιστροφή μου. Mm-hmm. Mm-hmm. Η Ελένη δεν το πολύ ήθελε. Το παιδί μας είχε ήδη γεννηθεί εκεί. Αλλά είχε οριμάσει η ιδέα. Και έπρεπε να γυρίσω. Για μένα έπρεπε να γυρίσω. Και πήρα την απόφαση και γυρίζω. Και δυστυχώς δεν συμπέσαμε με τον Πλητά, αλλά πέσαμε τις τελευταίες μέρες που μου έκανε ένα διορισμό, μου κλείσε ένα συμβόλαιο. Τότε ήταν συμβόλαια, τριετή συμβόλαια, και λέω κι εγώ, θα πω για 6 μήνες, ίσα-ίσα για να ξαναβρω τους ελληνικούς ρυθμούς. Ήδη είχα φίλους που από παλιά που είχαν γίνει, είχαν δικά τους θέατρα, με ζητούσαν, θέλανε να παίξουμε μαζί και διάφορα τέτοια. Και λέω, θα κάνω λίγο στο Υπουργείο Πολιτισμού και μετά θα πάω πάλι στο χώρο. Ναι, ναι. Τελικά έγινε ένα πάντρεμα και των δύο. Γιατί έγινε ένα πάντρεμα? Διότι έχοντας αυτό το τριετές συμβόλαιο, δεν ξέρω αν ενδιαφέρουν και τους ανθρώπους αυτά που τα λένε. Δικά σου είναι. Α, εντάξει. Είπαμε, σήμερα μιλάμε για σένα. Εντάξει. Λέω, η ζωή που είχα κάνει σε μια χώρα τόσο οργανωμένη όπως είναι αυτές οι βόρειες χώρες, είναι πολύ οργανωμένη η καθημερινότητα. Αυτό που λείπει στην Ελλάδα και όλοι το ξέρουμε και υποφέρουμε χρόνια, από το πιο απλό, από ένα μικρό χαρτάκι, από ένα τίποτα δηλαδή. Αυτή όλη η οργάνωση και η σιγουριά που είχα εκεί, και η οικονομική και της καθημερινότητας, όταν ήρθα πάλι στην Ελλάδα, εξακολουθούσε να λείπει όπως έλειπε και πριν φύγω. Το να μπω για λίγο, όπως νόμιζα, στο Υπουργείο Πολιτισμού, θα είχα μια οικονομική σιγουριά για την αρχή, έλεγα. Mm-hmm. Γιατί είχα και ένα πολύ μικρό παιδάκι, mm-hmm. τότε, και θα μπορούσα να... Οι άνθρωποι είναι και κουτί και έξυπνοι, όπως ξέρουμε. Η γυναίκα ήταν πολύ έξυπνη. Όταν ο Πλητάς μας έκανε ένα συμβόλαιο και στους δύο, γιατί και η Ελένη είχε φοβερές ικανότητες, σαν άτομο, δηλαδή δεν μας έκανε κανένα χατήρι, είμαστε απαραίτητοι για αυτά που ήθελε. Μετά από λίγους μήνες είπε, εγώ παρετούμε, με αυτούς τους βλάκες δεν μπορώ να ζήσω. Και πέφτει όλο το βάρος σε μένα. Κατάλαβες? Ναι, ναι, ναι. Το οικονομικό βάρος. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι... Σου άφησε την παρακαταθήκη της αποτυχίας. Ακριβώς. και έτσι έμεινα. Το μόνο όμως ήταν ότι μετά από ένα μικρό διάστημα, αμέσως όταν γύρισα, με ζήτησε στο ραδιόφωνο και έκανα δύο παραγωγές στο ραδιόφωνο και μου έδινε
έτσι, μια πρόσβαση πάλι στο χώρο του ραδιοφώνου και στην ΕΡΤ και στην ΕΝΕΤ που είχε μετά, είχε γίνει η ΕΡΤ 2, ξέρω ότι είχε γίνει. Και στην τηλεόραση είχες κάνει και, στην τηλεόραση, ναι, έκανα, και έργα. Έκανα και έργα ναι. Στην τηλεόραση. Έκανα αμέσως μετά, έκανα ένα μεγάλο σύριαλ στην τηλεόραση. Το Αφρική. Όχι, μετά το ήταν το Αφρικα. Ναι. Πρώτα ήταν η εξαφάνιση του Τζον Αυλακιώτη, ναι. Ένα πολύ ωραίο, ναι. Μια πολύ ωραία σειρά, μεγάλη σειρά, που είχε τεράστια επιτυχία τότε. Τότε δεν ήταν πολλές οι σειρές, αλλά αυτή ήταν εξαιρετική. Μάλιστα έχει μεταδοθεί, έχει επαναληφθεί από την ΕΡΤ, τουλάχιστον εγώ ξέρω 10 φορές σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ναι, ναι, ναι. Και μετά αργότερα έκανα και το Αφρικα. Mm-hmm. Αυτό ήταν πιο αργά όμως το Αφρικα. Αργότερα, μιλάω στην αρχή ήταν ο Μακιώτης, και ήταν ραδιόφωνο πάλι, ήταν αυτά τα σύριαλ και κάποια άλλα που είχα κάνει. Είχα κάνει 3 σύριαλ. Η απέναντι όχθη, ένα άλλο ιστορικό για την Μπουμπουλίνα, για την Μαντώ Μαυρογένους. Είχα δηλαδή μια δραστηριότητα. Και το 85 που ήταν και η πολιτιστική πρωτεύουσα η Αθήνα, τότε ήδη ήταν και η Μελίνα Μερκούρη στο Υπουργείο, παρόλο που εγώ μια φορά είχα έρθει στην επαφή μαζί της, δεν έπαιξε κανένα ρόλο που είμαι ηθοποιός. Δεν ήθελα δηλαδή να χρησιμοποιήσω αυτή την ιδιότητά μου. Και άρχισα να παίζω πάλι επαγγελματικά στο θέατρο. Μου δώσανε μια άδεια στο Υπουργείο, γιατί το ωράριο δεν συνέπιπτε με τις ώρες της εργασίας. Το θέατρο είναι νυχτερινή δουλειά και ξεκίνησα πρώτα στο θέατρο της 3 Σεπτεμβρίου, που ανεβάσαμε Ίψεν και Στρίνμπεργκ, την ώρα του Ίψεν και τους δανειστές του Στρίνμπεργκ, που ήταν πάρα πολύ ωραία έργα, με τον Νίκο τον Περέλη, ο οποίος ήταν και διευθυντής του ΔΥΠΕΘΕ και της Πάτρας και, της, και στην Βορειοελλάδα άλλο ένα που διαφεύγει τότε, ήταν αυτός, και μετά και στο Εθνικό Θέατρο, ήταν αυτός που έφτιαξε τα τελευταία χρόνια επί Κούργουλου την πειραματική σκηνή. Κάναμε 2 πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις εκεί, τα πρώτα χρόνια, με το πειραματικό θέατρο της Μαριέτας Ριάλδη μετά, που στεγαζόταν στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, ναι, στο Υπερό, ναι. Πάνω, με την Πέτη Αρβανίτη και τη Ρούλα Λιμπατεράκη σκηνοθεσία, παίξαμε ένα υπέροχο σουηδικό έργο, την Ευριάνα, στο θέατρο της Ουδροκεφαλινίας. Μετά στο Απλό Θέατρο, έπαιξα 3 χρόνια στο Απλό Θέατρο με την Αλία και την Παΐζη, παίξαμε ένα έργο οι δυο μας και άλλο ένα έργο, δεν έχει σημασία ο τίτλος, και συνέχισα δηλαδή αρκετά. Έκανα άλλες 2 ταινίες, το Ελπίδα και το Όλο το Βάρος του Κόσμου, το οποίο το Βάρος του Κόσμου το γυρίσαμε το 2002, είναι αυτό. Και παράλληλα, από τον καιρό που γύρισα στην Ελλάδα, για μια δεκαετία, οργάνωνα τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στο Φεστιβάλ Πεντέλης. Ναι. Το Φεστιβάλ Πεντέλης, το οποίο τώρα πια δεν υπάρχει, δυστυχώς δεν υπάρχει. Και είχε καταληφθεί και στο έλεος του και το κτίριο. Και το κτίριο, που ήταν μια δηλαδή ευκαιρία να διατηρείται το κτίριο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ως γνωστό, ό,τι πολύτιμο έχουμε το αφήνουμε να ρημάζει. Δυστυχώς. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ. Εγώ, παρόλο που ήμουν άνθρωπος του θεάτρου, είχα δώσει 99% βάρος στη μουσική. Το είχα κάνει ένα μουσικό φεστιβάλ, αλλά όχι μουσικό φεστιβάλ όπως όταν έφυγα εγώ το πήγαν προς τα εκεί, δηλαδή με το έντεχνο ελληνικό τραγούδι. Εγώ ήμουν περισσότερο προς την κλασική μουσική, γιατί ήταν και ο χώρος κατάλληλος. Βέβαια, πολύ κατάλληλος. Και μάλιστα και για τα ελληνικά δεδομένα είναι από τους μοναδικούς ξεχωριστούς που μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις για τέτοιο χώρο. Και Δημήτρη, η ιδέα η δική μου, επειδή σου λέω είχα παρακολουθήσει πάρα πολύ έξω και μουσική εκτός από τα άλλα θεάματα που αυτό, η μουσική δωματίου που είναι η πιο δύσκολη μουσική, η πιο απαιτητική δηλαδή μουσική,
ήταν η επιθυμία μου να οργανώνεται σε αυτό το φεστιβάλ. Mm-hmm. Δηλαδή είναι συγκροτήματα και πραγματικά, αν είχαμε κάποια άλλη φορά την ευκαιρία, να σου δείξω τα προγράμματα των 10 ετών, mm-hmm. ήταν εκλεκτά συγκροτήματα, όχι μόνο ελληνικά, mm-hmm. ήταν και από το εξωτερικό, mm-hmm. πάρα πολλά, εξαιρετικά mm-hmm. σύνολα μουσικής. Και επειδή έφτασε σε ένα σημείο, δεν θα το πούμε αυτό τώρα, που αυτό έπρεπε mm-hmm. να πάρθει μια κάποια απόφαση τι θα γίνει, mm-hmm. οι άνθρωποι που ήταν υπεύθυνοι εκεί, mm-hmm. Δεν θέλανε να αλλάξει προς τα εκεί που πήγαινε και αναγκάστηκα να παραιτηθώ. Και παραιτήθηκα. Ναι. Και έτσι τελείωσε αυτός ο κύκλος για μένα. Μάλιστα. Έκανα μια δεκαετία. Νομίζω ότι σχεδόν τα είπαμε όλα. Δεν είπαμε την περίοδο ίσως του Υπουργείου που έμεινα 20 χρόνια. Ναι. Αλλά είναι πολύ μικρή περίοδος. Είναι πολύ μικρή περίοδος. Πρέπει να πω μόνο αυτό τουλάχιστον, ναι, γιατί ναι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι. Ότι την περίοδο που γνωριστήκαμε κι εμείς και που ήταν μια καλή τύχη να γνωριστούμε, mm-hmm. Ότι αρχικά ήμουνα στο τμήμα θεάτρου, mm-hmm. που με αφορούσε άμεσα. Ναι, βέβαια. Μάλιστα είχε πει η τότε τμηματάρχης, ήρθατε σαν το μάνα εξ ουρανού. Ξέρετε τόσο από το ξένο θέατρο και τέτοιο. Αλλά μετά ασχολήθηκα εκεί κυρίως με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις όλα αυτά τα χρόνια που ήταν ένας χώρος πάλι κοντά μου, mm-hmm. πολύ κοντά μου. Mm-hmm. Και μπορώ να πω ήταν μέχρι που και εκεί παραιτήθηκα, δεν έμεινα ως το τέλος. Ναι, εσύ ήτανε... Είναι το χαρακτήρα μου. Ναι, να, το ότι ήθελες να αλλάξεις. Ήθελα να αλλάξεις. Και γι' αυτό το λόγο αποφάσισες έτσι να φύγεις και τόσο νωρίς. Και έφυγα νωρίς και όλοι μου λέγανε, μα γιατί κανείς δεν παραιτείται στο δημόσιο, όλοι θέλουν να μπουν. Τότε θέλανε να μπουν οι άνθρωποι. Ναι. Αλλά εγώ έφυγα και από εκεί και δεν το μετάγιασα ποτέ. Και καλά έκανες. Αυτά. Ότι... Σου είπα το κύκλο της ζωής μου, έτσι με κάποια... Ελπίζω να μην κουραστήκαν αυτοί που τα ακούσαν. Ελπίζουμε να μας χαρήκατε. Έχουμε φτάσει και έχουμε κλείσει την ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Έτσι να κάνω κι εγώ ένα κλείσιμο ευχαριστώντας ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς μου τον φίλο και παλιό αγαπημένο συνάδελφο τον Τάκη τον Ασυμακόπουλο. Ελπίζουμε να περάσατε ευχάριστα ακούγοντας όλες αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες ναι μεν μπορεί να δίνουν ένα προσωπικό στίγμα όλων αυτών των εμπειριών που είχε ο Τάκης Ασυμακόπουλος μέσα στη δική του ζωή και στη δική του πορεία, αλλά νομίζω ότι έρχεται γάντι και ταιριάζει σε αυτό το οποίο αυτή η εκπομπή που έχω αναλάβει να κάνω και την έχω βαφτίσει ιστορικές διαδρομές, κολλάει γάντι για την περίπτωσή μας. Και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη, που με κάλεσες. Ήταν ευχαρίστηση να ανατρέξω κι εγώ σε όλα αυτά. Mm-hmm. Ελπίζω κι εγώ να μην βαρεθήκανε οι άνθρωποι που μας ακούνε. Και όσοι δεν μας έχουν ακούσει βεβαίως από την αρχή και έχουν την περιέργεια να μάθουν τι ήταν αυτά που είχαμε πει πριν αρχίσετε να μας ακούτε, θα κάνετε μία αναμονή και θα περιμένετε η εκπομπή να ανέβει στο YouTube και μετά στη διάθεσή σας να την ακούσετε από την αρχή, να τη δώσετε και σε άλλους και να την ακούσετε και όσες φορές θέλετε. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, ε. Σας εύχομαι, σας ευχόμαστε από κοινού και οι δύο σας ευχόμαστε ένα πολύ πολύ καλό βράδυ Δευτέρας. Μπορεί να μην ακούγεται ως η ραδιοφωνική εκπομπή το θέατρο της Δευτέρας, mm-hmm. αλλά σας αφήνουμε να ονειρευτείτε θεατρικά. Εύχομαι να τα ξαναπούμε την ερχόμενη Δευτέρα με ένα καινούργιο θέμα το οποίο θα σας το γνωρίσω εντός των ημερών. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ.
Thank you.